Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε στις Πανεμβάσεις. Καλή εβδομάδα να έχετε, να έχουμε όλοι μας. Πάμε αμέσως στους συναδέλφους, στον Νίκο Ελευθερόπουλο και στον Γιώργο Καλαμέρο. Καθώς ξεκίνησε μια εβδομάδα, καλησπέρα και στους δύο κύριοι συνάδελφοι, ξεκίνησε μια εβδομάδα. Δεν ξεκίνησε καλά επιδημιολογικά. Ξεκίνησε με αριθμούς, τους βλέπουμε τώρα, που δεν δείχνουν καμία βελτίωση. Το αντίθετο θα έλεγα, Νίκο μου. Ναι, γιατί αναλογιστούμε. Και με πολλά ερωτήματα. Ότι είχαμε μόνο, νομίζω, ελάχιστους ελέγχους, γύρω στους 14.000-15.000 τεστ. Το νούμερο αυτό είναι τεράστιο, το 1866. Γενικά δεν είχαμε και ελέγχους, θέλω να σου πω, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Που ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο. Και ένας που απετόλμησε να κάνει έλεγχο, νομίζω ένα περιπολικό στο Φάληρο, δέχτηκε την επίθεση και έφυγε άλλον. Χθες το βράδυ έγινε αυτό. Ναι, πρέπει να σου πω ότι επειδή έτυχε να περνάω εκείνη την ώρα από την περιοχή, πριν πάει το περιπολικό, εκεί που είναι το Ταϊκβοντό έγινε αυτό, η πλατεία νερού, όπως λέγεται, που γίνονται συναυλίες. Ναι, πέρασα χθες το βράδυ, ήταν κάτι στις 7.30-8 εκείνη την ώρα και νόμιζα πως είχε συναυλία. Και ξεχάστηκα για λίγο, γιατί λέω τι έχει εδώ πέρα και έχει τόσο κόσμο. Πάντως θέλω να σας πω ότι από κάποια στοιχεία έχουν να κάνουμε με το διαδίκτυο και τι ψάχνει ο κόσμος. Το Σάββατο το πρωί ο κόσμος έψαχνε μανιωδώς τις λέξεις, μετακίνηση από Δήμο σε Δήμο, απαγόρευση και μέτρα. Και κυρίως στη Θεσσαλονίκη, λόγω της αλλαγής που έγινε, που θα τη συζητήσουμε, φαντάζομαι. Ναι, νομίζω ότι πραγματικά το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε ανάποδα. Δηλαδή, από την Παρασκευή το βράδυ ξεκίνησε ανάποδα. Τα είχαμε live εδώ. Τα είχαμε όλα. Ναι, τα είχαμε πει εμείς. Τι έγινε λοιπόν, Νίκο, τι έγινε και τι γίνεται. Γιατί κάτι γίνεται. Ναι, ενώ την Τετάρτη είχαμε την εικόνα λοιπόν ότι ανοίγει κανονικά, ανοίγουν όλα τα καταστήματα, επιτρέπονται όλες τις διαδημοτικές μετακινήσεις. Ξαφνικά την Παρασκευή το βράδυ, την ώρα που είμαστε στην εκπομπή, αντιστρέφεται όλο αυτό το κλίμα. Βγαίνει μια απόφαση που απαγορεύει το άνοιγμα των μαγαζιών σε τρεις περιοχές, στην Αχαΐα, στην Κοζάνη και στη Θεσσαλονίκη, που ήταν το κυριότερο πρόβλημα εκείνη τη στιγμή. Με αποτέλεσμα να αναγκαστεί ο κύριος Πέτσας να φύγει άλλο από την Αθήνα και να πάει στην Πάτρα, που έγινε και έτσι, υποδοχή θερμή. Μετά από πολύ καιρό είδαμε θερμή υποδοχή σε μέλος κυβέρνησης. Εντάξει, στον κύριο Πέτσα και μπράβο του που πήγε, εν πάση περιπτώσει. Πήγαν, βγάλει τα κάστρα που μπορούσαν να κρυφτεί. Και αύριο θα πάνε κάποιοι στη Θεσσαλονίκη. Ξέρω ένα κλιμάκι, ο κυβερνητικό θα πάει στη Θεσσαλονίκη με επικεφαλή. Τα μαγαζιά είναι κλειστά εκεί. Και οι άνθρωποι, εγώ του ακούω τώρα τρεις μέρες τώρα. Δεν είμαι ειδικός, αλλά τους ακούω και βάζω ένα ερώτημα. Τι άλλαξε από την Τετάρτη το βράδυ μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρο απόγευμα? Τόσο δραματικά. Προφανώς λογαριασμό ήταν χωρίς τον ξενοδόχο, τον λοιμοξιολόγο. Η απορία η δική σου ήταν και η απορία πολλών κυβερνητικών παραγόντων. Και έχει αρκετό παρασκήνιο τα όσα συζητήθηκαν στις κλειστές πόρτες του Μαξίμου με αφορμή αυτή την απόφαση των λοιμοξιολόγων. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπαίνουν τρικλοποδιές, να το πω έτσι απλά. Από ποιους μπαίνουν τρικλοποδιές? Από κάποια μέλη της Επιτροπής. Από ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό βρίσκονται σε έναν ακήρυκτο, το πω εισαγωγικά, πόλεμο με κυβερνητικούς, διότι θεωρούν ότι δεν παίρνουν οι αποφάσεις τους και οι απόψεις τους. Ήταν ενδεικτικό το θέμα των διαδημοτικών μετακινήσεων. Ήταν κόκκινο πανί για κάποια μέλη της Επιτροπής. Με αφορμή λοιπόν ότι η κυβέρνηση έδωσε την άδεια των διαδημοτικών μετακινήσεων ακόμα και στις περιοχές όπως στη Θεσσαλονίκη και στην Αχαΐα, επιτράπηκαν αυτές, δεν απαγορεύτηκαν, μόνο τα μαγαζιά δεν άνοιξαν. Θεώρησαν ότι έπρεπε να πάρουν μια ρεβάνς από την κυβέρνηση. Έτσι το ερμηνεύουν στο Μαξίμου. Υπήρχαν κάποιες σκέψεις να προχωρήσουν άμεσα σε αλλαγές. Ρεβάνς για τι όμως, να σου πω και εγώ τι ξέρω. Ναι, να πω τι σκέψεις υπήρχαν και αμέσως να το συζητήσουμε γύρω. Ότι υπήρχαν σκέψεις για αντικαταστάσεις προσώπων ή για τη διεύρυνση της Επιτροπής. Να αλλάξουν λοιμοξιολόγους, να βάλουν άλλους. Ναι, υπήρχε μια τέτοια σκέψη. Θεωρήθηκε από κάποιον πολύ στενό συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν βούτυρο στο ψωμί του ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι θα έλεγαν ότι χειραγωγείται η Επιτροπή γιατί δεν βγάζει αποφάσεις που θέλει η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα για την ώρα να μην προχωρήσουμε σε αλλαγές. Πάντως το κλίμα δεν είναι καλά ούτε μέσα στην Επιτροπή, μεταξύ μελών της Επιτροπής, ούτε μεταξύ μελών της Επιτροπής με την κυβέρνηση. Αυτό είναι φανερό και για το ότι αν θυμηθούμε κάποια πρόσωπα τα οποία τα βλέπαμε τακτικά στην τηλεόραση και δεν τα βλέπουμε πια, υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ θα σας πω ένα όνομα. Ο κύριος Σύψας, πού είναι? Έχω να τον δω σε τηλεόραση, τον κύριο Τσίψα. Σύψα. Ναι, ο οποίος βέβαια δεχόταν πολλές επιθέσεις, γιατί ήταν αυτός που εξέφρασε τη σκληρή γραμμή. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε πει ότι σε μια από όλες τις συναντήσεις των λοιμοξιολόγων. Να σας πω ονόματα και άλλα. Ότι πρέπει να πάμε σε 15. Τσιόδρας, καλά, σίγουρα. Καλά, ας τον κύριο Τσιόδρας. Ήταν της άποψης του να κλείσουμε για 15 μέρες. Ναι. Ο κύριος Γόγος έχει λιγότερο. Λιγότερο. Ο κύριος Βατόπουλος φαίνεται λιγότερο. Υπάρχει κάτι αντικειμενικό όμως τώρα, χωρίς να θέλω να πάρω την πλευρά των λοιμοξιολόγων. Βιάστηκαν οι υπουργοί. Από τη στιγμή που λένε ότι αποφασίζουν οι επιστήμονες και τα στοιχεία είναι τέτοια, δηλαδή πνιγυρά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πώς έβγαιναν και δημιουργούσαν αυτή την αισιοδοξία? Πρώτον. Δεύτερον, έχει γράψει συσσαγωγικά η ιστορία της επιστράτευσης των γιατρών. Αυτό στον υγειονομικό κλάδο και κυρίως το κλίμα που δημιουργήθηκε μέχρι να ληφθεί η απόφαση, γιατί θεωρούν ότι στοχοποιήθηκαν,
έχει δημιουργήσει ένα πολύ αρνητικό κλίμα. Και τρίτον, ναι, η ιστορία των τεστ 15 μέρες πριν, όπου εγώ επιμένω ότι το έμαθαν στο παραπέντε, κάποιοι δεν το ήξεραν καν, ενώ, όπως είπε ο κύριος Βατόπουλος δημόσια πριν 4 μέρες, είχε προταθεί το θέμα των τεστ, το rapid, όχι τον self-test, και είχε απορριφθεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν είχε προχωρήσει. Τα rapid test πάντως είναι 4 φορές πιο ακριβά από τα κανονικά τεστ, οικονομικά δηλαδή. Και δεν θέλουν και ειδικές συνθήκες. Α πούμε, κοστίζει 1.800 ευρώ. Θέλουν και ειδικές συνθήκες για να γίνουν. Δεν το ίδιο πράγμα. Να σου πει το ατομικά. Όχι, ελάτε τώρα. Τα rapid test χρειάζονται ειδικό να τα κάνει. Ενώ τα ατομικά δεν τα κάνουν οι περιφέρειες. Ναι, τα κάνουμε εξειδικευμένο προσωπικό, Γιώργο. Δεν τα κάνουν. Ο αριθμό των τεστ που γίνονται αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα είναι ένα ικανοποιητικό αριθμό τεστ, αν τα συγκρίνει με την Ιταλία, α πούμε, με κάποια άλλη χώρα. Με κάποιον. Να πω ότι έτσι, δεν πάνε στι Ηνωμένε Πολιτείε. Την απόφαση που πήρε η κυβέρνηση. Και κάτι, και συγγνώμη, πριν πίσω όμως, θέλω να μας πείτε κάτι άλλο. Επειδή το Πάσχα είναι 2 Μαΐου και επειδή πολλοί κόσμος ρωτάει και επειδή είχαν ανοίξει φτερά πάρα πολύ για το Πάσχα και περιμένουν ακόμα και να δουν τι θα γίνει, αν θα μπορέσουν να μετακινηθούν, να πάνε στην. Κοιτάξτε, αρχίζουν πλέον και υπάρχουν. Εγώ μαθαίνω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Τις αντιδράσεις που υπάρχουν μέσα στην Επιτροπή υπάρχουν διπλές σκέψεις και για το Πάσχα. Δεύτερες σκέψεις και για το Πάσχα, αλλά και για τα σχολεία. Για, λέει, για το άνοιγμα των σχολείων. Λέει, ενώ θεωρούσαμε δεδομένο και θεωρούμε κατά πάσα πιθανότητα δεδομένο ότι Δευτέρα θα ανοίξουν τα λύκεια με τα self-test που ξεκινούν να διανέμονται από την Τετάρτη γρήγορα από τα φαρμακεία. Έχει αρκετά γρήγορη διαδικασία. Ήδη έχει έρθει νομίζω, και δεν είδα και τι Ζήμενς που δεν έκανα, με ειλικρινής, έτσι. Κάτσε να τα δούμε μέχρι το Σαββατοκύριακο. Πάντως Ζήμενς εγώ δεν είδα. Ούτε Ζήμενς είδα, ούτε Κινέζους είδα. Αστοχία. Αφού δεν υπήρξε αυτό. Δεν έχει σημασία. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει λοιπόν μια δεύτερη σκέψη, ίσως μετακινηθεί ή πάμε σε άνοιγμα συγκεκριμένης τάξης λυκείου, που λένε οι πληροφορίες για τρίτη λυκείου. Ακούσαμε σήμερα και άνθρωπο που μετέχει στην Επιτροπή Γιατρό, τον κύριο Ξαδάκη, που λέει ότι είναι πολύ νωρίς να συζητάμε για τα σχολεία. Και υπάρχουν λοιπόν με βάση αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται ακόμα και σκέψεις αυτό που θεωρούσαμε ένα διαφορετικό Πάσχα να απομακρύνεται. Έπαιξε και ένα σενάριο περί. Η κυβέρνηση πάντως θέλει να κάνουμε Πάσχα διαφορετικό. Ναι. Δεν φαίνεται να είναι και ίσως αυτό το σημείο να αποτελέσει και το σημείο ρήξης μελών της Επιτροπής με την κυβέρνηση. Ναι. Υπάρχει κυκλοφόρηση και ένα σενάριο περί δυνατότητας μετακίνησης από νομό σε νομό των εμβολιασμένων. Που θα συζητηθεί. Αυτό θυμάσαι ότι ήταν τον κύριο Γεωργαντά και ναι, το άφησε ανοιχτό στη συζήτηση. Το οποίο βέβαια είναι. Εγώ ήθελα να εμβολιαστώ για να φύγω από την Αθήνα να πάω στη Βιωτία στην Εύβοια, αλλά δεν μου δόθηκε ευκαιρία. Υπάρχει και ένα είναι θέμα. Σήμερα γίνονται 53.000 εμβολιασμοί. Είναι αριθμό ρεκόρ. Είναι μεγάλο αριθμό. Επίσης ανέφερε κάποια νούμερα ο κύριος Θεμιστοκλέος την ενημέρωση το απόγευμα, τα οποία είναι θετικά. Δηλαδή 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμοί μέσα τον Απρίλιο και 1.700.000 εμβολιασμοί. Μέσα τον Ιούνιο και επειδή τον ρώτησαν. Μέσα στο Μάιο. Μέσα στο Μάιο, συγγνώμη, ναι. Τον ρώτησαν πότε θα αρχίσει ο γενικός πληθυσμός να εμβολιάζεται και αν. Και νομίζω καλά άκουσα. Αυτό θα είναι οπωσδήποτε, όπως είπε, μέσα στον Ιούνιο. Δηλαδή τον Ιούνιο θα έχει εμβολιαστεί ένα κομμάτι του γενικού πληθυσμού, αφού έχουν εμβολιαστεί ευπαθείς ομάδες και ειδικές κατηγορίες όπως ενδεχομένως οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Δεν αναφέρθηκε σε αυτό, αλλά είναι 6-7.000 άνθρωποι αυτοί. Κοίταξε, υπολογίζει η κυβέρνηση το τρίμηνο από Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο θα έχει 7 εκατομμύρια δόσεις. Το θέμα είναι πάντως ότι επιδημιολογικά τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως τα υπολόγιζε η κυβέρνηση. Πάντως να είμαστε σωτήροι. Λέγανε. Η κυβέρνηση δεν υπολόγιζε μόνο. Όπως τις έλεγαν. Πάντως πριν από 15 μέρες που είχαμε μια αυξητική τάση, περνάγαμε τους 700 διασωληνωμένους, έλεγαν, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, ότι βάσει των λιμάτων. Και ο κύριος Αργιάννης, του οποίου να πω μια λεπτομέρεια, αλλά είναι ενδεικτική, ο 86χρονος πατέρας, κατά δήλωσή του, νόσησε, μολονότι είχε εμβολιαστεί με τη δύο δόση, αλλά νόσησε ελαφρά. Έχει και υποκείμενο νόσημα ο άνθρωπος, παρένθεση. Σοβαρό. Έλεγαν ότι μέχρι 8-9 Απριλίου θα ανεβαίνουν τα κρούσματα ή, εν πάση περιπτώσει, θα είναι σταθερά ψηλά. Είχαν βάλει το 10 Απριλίου. Κύριε συνάδελφε, λοιπόν, να δούμε και τι έγινε στην αγορά που άνοιξε σήμερα. Και να βάλουμε στη συζήτηση. Έχει και άλλα, και άλλα πάθη είχε το Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε. Συνεντεύξεις, βρούτσι, δηλώσεις. Θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε. Έχουμε χρόνο. Θα έχουμε και πολιτικό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να πούμε μια καλησπέρα στον κύριο Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, τον οποίο έχουμε καιρό να τον δούμε, γιατί ήταν και τα μαγαζιά κλειστά και χαιρόμαστε που είναι ξανά μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε καλησπέρα που είστε μαζί κύριε Ξενάκη, κύριε Καραμέρο, καλησπέρα, κύριε Λευτερόπουλο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ για εμείς την πρόσκληση. Λοιπόν. Κοιτάξτε, ναι, είπαμε ότι θα πρέπει να βγαίνουμε όταν έχουμε να πούμε πράγματα, γεγονότα. Ναι. Τώρα άνοιξε η αγορά, επομένως είμαι για εδώ αυτό, για να απαντήσω αυτό, σε όλα αυτά τα ερωτήματα αυτό, και βλέπω έχετε πολλά ερωτήματα. Το διευκρίνησα και εγώ, έχουμε καιρό να σας δούμε, γιατί ξέραμε ότι θέλατε να ανοίξει πρώτα το λιανεμπόριο. Βέβαια δεν άνοιξε όπως θα θέλατε τελικά. Και υπάρχουν πολλές φωνές, υπάρχουν διαμαρτυρίες πολλές, θα έρθουν
και τις επόμενες μέρες θα ανέβουν και στην Αθήνα και από την Πάτρα και από την Κοζάνη, από ό,τι μαθαίνω. Είδαμε κηδιόχαρτα σε κάποιες περιοχές. Για μένα λίγο μακάβριο αυτό με 8.500 νεκρούς στα κηδιόχαρτα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια επιλογή διαμαρτυρίας. Ποια ήταν η εικόνα καταρχήν της αγοράς σήμερα? Σίγουρα δεν άνοιξε, έχετε δίκιο. Είναι μια αναπροσαρμογή λειτουργίας η οποία δίνει μια απλή κινητικότητα. Τώρα η αγορά, νομίζω και από το ρεπορτάζ που είχατε, άκουσα και τα δελτίο ειδήσεων νωρίτερα που είχατε, κινήθηκε πολύ ομαλά, δεν υπήρξε μεγάλη κίνηση, αλλά είναι η πρώτη μέρα, όπως γνωρίζετε και τις προηγούμενες φορές την επανεκκίνηση συνήθως ο κόσμος είναι διστακτικός, σιγά σιγά όμως αρχίσει να κινείται η αγορά. Πάντως θέλω να σας πω ότι οι καταστηματάρχες, οι επαγγελματίες ήταν πράγματι πολύ ικανοποιημένοι, τηρούσαν όλα τα μέτρα, πήγαν όλα ομαλά, θεωρούμε ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτό σε ό,τι αφορά την αγορά η οποία άνοιξε στο μεγάλο κομμάτι της χώρας. Και έχουμε και το άλλο κομμάτι της αγοράς τώρα, το οποίο δεν άνοιξε. Και σαφώς δεν άνοιξε. Λέγαμε πριν, δεν ξέρω αν ακούγατε την κουβέντα μας, ότι παραξενευόμαστε και ρωτάνε και οι ίδιοι τι άλλαξε μέσα σε μια μισή μέρα και ξαφνικά άλλαξε μια απόφαση κυβέρνησης και οι άνθρωποι πήραν εμπορεύματα, άνοιξαν τα μαγαζιά τους. Και το ψυχολογικό κομμάτι για μένα είναι σοβαρό, αλλά είναι και το ουσιαστικό πέρα το ψυχολογικό. Πάντως θα πρέπει να δεχτούμε κάτι, ότι όταν μια επιτροπή ειδικών επιστημόνων προτείνει κάτι, η κυβέρνηση είναι δύσκολο να πει όχι, διότι έχουμε μπροστά μας τις ζωές των ανθρώπων. Όταν λοιπόν η επιτροπή αυτή μετά την Τετάρτη λαμβάνει μια απόφαση, την Παρασκευή έρχεται και λέει όχι, οι περιοχές αυτές έχουν μια τάση, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο τα κρούσματα, και συζητήσατε και νωρίτερα τις ΜΕΘ και πόσες από τις ΜΕΘ είναι διαθέσιμες ή αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένες. Αλλά από εκεί και πέρα είναι η τάση η οποία δημιουργεί τον κίνδυνο και την επικινδυνότητα, αν θέλετε, και το φόβο. Επομένως, αυτό είναι που είπαν και έπρεπε να ακούσουμε αυτό το οποίο είπε η Επιτροπή. Κύριε Υπουργέ, είναι τόσο απλό. Τα μαγαζιά σήμερα στην Αττική δεν ανοίξανε δυνατά. Δηλαδή, η κίνηση ήταν περιορισμένη και ήταν εμφανές αυτό. Σύμφωνοι, έτσι είναι. Κακά τα ψέματα, γιατί εμείς ήμασταν στο ρεπορτάζ, εσείς μπορεί να το έχετε και από στοιχεία. Όχι, σύμφωνοι. Ξέρετε ενδεχομένως γιατί συμβαίνει αυτό όμως. Γιατί αυτές οι δύο ταχύτητες που δημιουργήθηκαν, η αντιπολίτευση λέει ότι βλέπετε τους δημοξιολόγους ως βαστάζους της μπαλινοδίας σας. Μεταφέρω τη φράση της αντιπολίτευσης, αλλά σας λέω το πολύ απλό. Ο κόσμος σου λέει, για να κλείνουν το λανεμπόριο σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, μάλλον είναι επιβαρυντικό για τη διασπορά. Γιατί εγώ που στην Αθήνα δεν υπάρχει ένα κρεβάτι να πάω άμα αρρωστήσω, να πάω να ψωνίσω. Δηλαδή, αυτή η αντίφαση κλονίζει την αξιοπιστία που έχει η κυβέρνηση έναντι του κόσμου, αλλά καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί πολλαπλή σύγχυση. Να σας πω κάτι, είναι ενδεικτικό ότι εμείς στην αρχή δεν αναφέραμε καν, και όχι από παράληψη, λόγω του ενδιαφέροντος υπάρχει, καν τα μέτρα που είπε ο κύριος Σταϊκούρα το πρωί. Δηλαδή πια έχει χαθεί η μπάλα. Όχι, δεν έχει χαθεί η μπάλα, εγώ διαφωνώ. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι, και νομίζω ότι συζητήθηκε και νωρίτερα, δεν είναι απλά το πόσα κρεβάτια υπάρχουν διαθέσιμα, επαναλαμβάνω. Είναι η τάση των κρουσμάτων και το επιδημιολογικό φορτίο. Είναι αυτό το φορτίο το οποίο φοβίζει. Οι συγκεκριμένες περιοχές, αν δείτε τα γραφήματα, είναι τέτοιες που δίνουν στοιχεία επικινδυνότητας. Δηλαδή δεν μπορεί να προσθεθεί μία ακόμη κινητικότητα μέσα στην λειτουργία. Τώρα θα μου πείτε ότι ο κόσμος κυκλοφορεί έξω και βλέπουμε κόσμο, δεν είναι όπως είναι το Μάρτιο η κατάσταση. Σαφώς όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη στο μοντέλο, γιατί ένα μοντέλο λαμβάνει τα δεδομένα αυτά και βλέπει, μπορεί να προσθέσω ας πούμε την κινητικότητα του λιανικού εμπορίου έστω και με το click away. Εφόσον λοιπόν είπαν ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε, ποια κυβέρνηση? Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση να λάβει μια κυβέρνηση αντίθετη απόφαση από αυτή που δίνουν οι ειδικοί επιστήμονες? Κοιτάξτε, υπήρξαν κύριε Υπουργέ αποφάσεις. Υπήρξαν αποφάσεις κύριε Υπουργέ που ήταν διαφορετική εισήγηση λοιμοξιολόγων και η κυβέρνηση ακολούθησε αυτό που θεωρούσε εκείνη σωστό, γιατί εκείνη αποφασίζει. Να σας πω την απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έλαβε μια απόφαση να κλείσει την αγορά τον Ιανουάριο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε με μια ομαλή διαδικασία. Αυτή την απόφαση αποκλείεται να πάρει μια
κυβέρνηση απόφαση, όταν λένε οι δικοί λοιμοξιολόγοι ότι πρέπει να κλείσετε, να ανοίξει την αγορά και να έχει αυτή την κατάσταση να ξεφύγει από... Την Τετάρτη συνεδριάζει πάλι η Επιτροπή, από ό,τι ξέρω. Και πάλι θα γίνει συζήτηση. Η εισήγηση δική σας ποια θα είναι, να ανοίξουν τις περιοχές τις επίμαχες το λιανεμπόριο ή όχι? Και αν θα υπάρχει εισήγηση. Λοιπόν, τι εισηγήσεις έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης? Το Υπουργείο Ανάπτυξης, εκείνο το οποίο δίνει στις επιτροπές, είναι τις διαδικασίες. Το ίδιο συμβαίνει και με το Υπουργείο Παιδείας. Όσοι συμμετέχουμε σε αυτές τις επιτροπές, όταν βεβαίως είναι η ώρα να πάμε και να καταθέσουμε τις απόψεις μας, δίνουμε διαδικασίες. Από εκεί και πέρα έχουν τα μοντέλα, μετρούν τις διαδικασίες, βλέπουν αν μπορεί να χωρέσει μια κινητικότητα μέσα και λαμβάνουν τις αποφάσεις. Δεν είμαστε εμείς... κοιτάξτε, γνωρίζετε κάποιο Υπουργείο Ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο που δεν θέλει να έχει την αγορά ανοιχτή? Ή γνωρίζετε μια κυβέρνηση σε όλο τον κόσμο που δεν θέλει να έχει την αγορά ανοιχτή? Όχι, αυτό είναι... Για να μπορεί να μιλάμε αυτό είναι με ρεαλιστικούς όρους. Ότι εσείς θα θέλατε να είναι ανοιχτά όλα. Και λογικό είναι αυτό, για να είναι ευχαριστημένοι και όλοι θα θέλατε. Και η εστίαση ενδεχομένως θα θέλατε να είναι ανοιχτή. Αλλά δεν βλέπουμε ακόμα φως για την εστίαση και δεν ξέρω αν θα δούμε και φως το επόμενο διάστημα. Και μάλιστα θα ήθελα να μας πείτε και για το κομμάτι της εστίασης, μια που το συζητάμε, τι γίνεται. Αφού όμως πρώτα σας πω για τα οικονομικά μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα. Για τις περιοχές που δεν άνοιξαν ουσιαστικά είναι, αλλά περιλαμβάνει και άλλες περιοχές. Δεν είναι μόνο οι τρεις συγκεκριμένες, είναι και άλλες. Άκουσα πάλι στα δελτία ειδήσεων να υπάρχει μια γκρίνια. Ότι εντάξει, είναι κάποια ποσά, αλλά είναι σταγόνα στον ωκεανό για τις επιχειρήσεις οι οποίες μένουν κλειστές. Ναι, καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν πιάνει μόνο το λιανικό εμπόριο, έτσι. Καταλαμβάνει και άλλες δραστηριότητες και άλλους κλάδους. Ναι. Αλλά να προσμετρήσουμε όμως και τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία τρέχουν. Δηλαδή τρέχει το ενίκιο, ναι, τρέχει η αναστολή, τρέχει οι αναβολές, τρέχουν οι αναβολές των υποχρεώσεων. Δεν είναι απλά ένα μέτρο που ανακοινώθηκε σήμερα, είναι σύν ένα μέτρο από αυτά τα οποία τρέχουν που ανακοινώθηκε σήμερα, ειδικά για τους κλάδους που θα μείνουν κλειστοί μέσα στον Απρίλιο. Επομένως, μην το μετράμε ότι απλά έγινε μια ανακοίνωση. Έγινε σύν μία και μία ανακοίνωση. Είναι και μία επιστεπτέο κιόλας. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι δεν θα τα επιστρέψουν αυτά τα χρήματα οι άνθρωποι. Κύριε Παπαθανάση, να σας ρωτήσω κάτι, την άποψή σας. Θεωρείτε ότι η Επιτροπή με τη σύνθεση που έχει, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε ένα άλλο σημείο της πανδημίας, ενδεχομένως θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με άλλες ειδικότητες ή να αλλάξουν, όχι σε επίπεδο προσώπων, αλλά ειδικοτήτων, εφόσον πηγαίνουμε σε μια άλλη φάση της πανδημίας? Έχουμε τα εμβόλια, υπάρχει κόπος στον κόσμο. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ειδικός. Την εκτίμηση σας στην πολιτική θα ήθελα. Όχι, δεν είμαι ειδικός για τη σύνθεση της Επιτροπής. Η Επιτροπή έχει όλες τις ειδικότητες που απαιτούνται για να βγάλει συμπεράσματα. Επίσης, είναι μια έμπειρη Επιτροπή, έχει μοντέλα τα οποία χρησιμοποιεί. Και για να δούμε λίγο πώς βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα σε σχέση με άλλες χώρες, επειδή αυτή η Επιτροπή λειτουργήσε με έναν τρόπο και υποδειγματικό είναι το αποτέλεσμα για την Ελλάδα, συγκρινόμενη και με άλλες χώρες που έχουν ισχυρό σύστημα υγείας. Να σας θυμίσω ότι η Γερμανία με ένα πανίσχυρο σύστημα υγείας ήρθε σε lockdown, η Γαλλία με ένα πανίσχυρο σύστημα υγείας βρέθηκε και βρίσκεται σε lockdown. Γιατί λοιπόν να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους? Να θυμίσω επίσης ότι όταν ξεκίνησε αυτή η πανδημία, τουλάχιστον η κυβέρνηση, δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή για την αντιπολίτευση, αλλά η κυβέρνηση έλεγε, επειδή δεν ξέρουμε πόσο θα πάει αυτό, πρέπει να κρατήσουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος της πανδημίας. Κύριε και Πηγιά, πράγματι κράτησε τον δυνάμεις. Τον κύριο Θεοχάρη νωρίτερα και είπε ότι στις 14 Μαΐου θα ανοίξει ο τουρισμός. Έτσι, ναι. Αυτό ανακοίνωσε από λίγο πάλι. Επιμένει, λέει, στην άποψη που είχε. Θεωρείτε ότι η εστίαση θα ανοίξει εκείνο το διάστημα? Γιατί θεωρώ ότι ο τουρισμός χωρίς εστίαση δεν μπορεί να είναι θέμα η εστίαση. Ναι, βεβαίως, τουρισμός χωρίς εστίαση δεν υπάρχει. Να θυμίσω ότι και τα ξενοδοχεία, τα όποια ξενοδοχεία λειτουργούν σήμερα, λειτουργεί ο χώρος για να μπορέσει να φάει ο κόσμος που μένει μέσα στα ξενοδοχεία, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Σαφώς λοιπόν, εφόσον ανοίξει 14 του μηνός, θα λειτουργήσει η εστίαση εντός των ξενοδοχείων. Τώρα, η εκτίμηση είναι ότι μετά το Πάσχα
ίσως ξεκινήσει κάποια στιγμή η εστίαση. Τώρα, αν θα ξεκινήσει σε εξωτερικούς χώρους, σε ημιυπαίθριους χώρους όπως ξεκινήσαμε πέρυσι, αν θυμάστε, πέρυσι ξεκινήσαμε σε εξωτερικούς και ημιυπαίθριους χώρους. Το θυμόμαστε. Και λειτουργήσε καλά. Πέρυσι, να το πω ότι λειτουργήσε καλά. Το πρώτο διάστημα που υπήρχαν έλεγχοι λειτουργήσε σχεδόν άψογα. Σταδιακά, βέβαια, επειδή σταδιακά και η πανδημία αποδυναμωνόταν, γιατί καλοκαίριαζε και για άλλους λόγους, δεν τους ξέρω εγώ αυτούς. Και οι έλεγχοι ατόνισαν και πολλά μαγαζιά είχαν αρχίσει να έχουν κόσμο στριμωγμένο. Τα βλέπατε και τα ρεπορτάζ. Και υπάρχει ένα θέμα με τους ελέγχους γενικώς. Και δεν μιλάω τώρα μόνο για το λιανεμπόριο. Το λιανεμπόριο γενικώς δεν έχει ζητήματα, ειδικά στα, στα μικρότερα μαγαζιά. Αλλά ένα θέμα ελέγχων. Προσέχουν στα μαγαζιά. Ελέγχων των απαγορεύσεων υπάρχει ειδικά στις τελευταίες εβδομάδες. Το ακούμε καθημερινά. Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα να σας ζητήσω, επειδή είστε και ένας άνθρωπος του διαλόγου, να βάλουμε στην κουβέντα μας δύο ανθρώπους της αγοράς, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, τον κύριο Σταύρο Καφούνη, να τον καλησπερίσουμε, και τον κύριο Μάκη Μακρύ, που είναι Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας. Και νομίζω πως καλησπέρα και στον κύριο Καφούνη και στον κύριο Μακρύ. Θα τους δούμε σε πάρα πολύ λίγο τους. Και τον κύριο Καφούνη και τον κύριο Μακρύ. Είναι αυτό το θέμα με τα Skype που έχουμε, κύριε. Ο κύριος Καφούνης, ο οποίος είχε πει 15 μέρες πριν ως όριο την 5η Απριλίου για να ανοίξει το λιανεμπόριο, τελικά άνοιξε για την Αττική, αλλά συνέπεσε η ημερομηνία τριών μεγαλοπόλεων. Με τη θετική εισήγηση και των ειδικών επιστημόνων. Λοιπόν, πάμε αμέσως λοιπόν. Φαντάζομαι ότι στα τηλέφωνα θα ήταν με τους συναδέλφους. Καλησπέρα λοιπόν και στους δύο. Τους βλέπουμε. Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Καφούνη. Καλησπέρα στον Υπουργό και σε όλη τη συντροφιά. Πέστε μας λοιπόν, κύριε Καφούνη, τι έγινε σήμερα στην Αθήνα. Η Αθήνα σήμερα θεωρώ ότι λειτουργήσε υποδειγματικά. Ναι. Τόσο μέσα στα καταστήματα όσο και απ' έξω. Ξέρω ότι ο Υπουργός και τον είδα ότι έκανε βόλτα στην κεντρική αγορά στην Ερμού. Εγώ προτίμησα να κινηθώ στις περιφερειακές αγορές. Ξεκίνησα από την Ομόνια και έκανα ένα πολύ μεγάλο κύκλο, αλλά και σε περιφερειακές αγορές. Η εικόνα που έχω είναι ότι πραγματικά οι συνάδελφοί μου, όπως έλεγα τόσο καιρό, σεβάστηκαν απόλυτα τα μέτρα. Νομίζω ότι φάνηκε ότι επιδείξαμε όλη τεράστια σοβαρότητα. Αλλά και έξω οι καταναλωτές ακολουθούσαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, φορούσαν όλοι μάσκες, δεν είδα πουθενά κάποια υπερβολή. Άρα, αυτό που είχα πει προκαιρού και που τώρα είναι ευκαιρία, δεδομένου ότι έχουμε και τον Υπουργό κοντά μας, είναι ότι εύχομαι το λιανεμπόριο στην Αττική, έτσι όπως λειτουργήσε, να είναι το παράδειγμα και ο τρόπος που θα βοηθήσει να ανοίξουν όλες οι υπόλοιπες αγορές της χώρας. Αλλά όπως είχα πει και στη δήλωσή μου, όταν ανακοινώθηκε αυτό το ευχάριστο που θα λειτουργήσουμε σήμερα, και οι υπόλοιποι κλάδοι, η εστίαση, ο τουρισμός, γιατί όπως είπατε, είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα. Ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Λοιπόν, πάμε τώρα και από την Αθήνα που ξεκίνησε έτσι όπως λέει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Να πάμε στην Αχαΐα που άλλα περίμεναν την Παρασκευή το μεσημέρι και άλλα έμαθαν την Παρασκευή το βράδυ και αλλιώς δεν ξεκίνησε. Σήμερα Δευτέρα. Κύριε Μακρύ, για να ακούσουμε και εσάς. Και είναι μια ευκαιρία, μια που είναι ο κ. Παπαθανάσης, να σας ακούσει και απευθείας για να ακούσει το δικό σας παράπονο. Τον ακούσαμε να λέει πριν, δεν ξέρω αν ακούγατε ταυτόχρονα, ότι εμείς θα θέλαμε να είναι ανοιχτά παντού. Δεν είμαστε τίποτα. Από την άλλη πλευρά όμως δεν μπορούμε και να μην αγνοήσουμε αυτά που μας λένε οι δημοξιολόγοι. Εσείς τι λέτε? Βασικά εγώ αρχικά να σας πω ότι είναι στενάφορο. Δεν μπορούμε και εμείς να περιγράψουμε πως ήταν η πρώτη μέρα του ανοίγματος μετά από τρεις μήνες κλειστού ολικού lockdown του λιανεμπορίου στην Πάτρα. Είναι δε οξύμορο το γεγονός ότι οι υπηρεσίες στην Πάτρα, και εγώ δεν θα κάνω καμία αντιπαραβολή με την Αθήνα, με το λιανεμπόριο στην Αθήνα, θα κάνω καμία αντιπαραβολή μόνο με την Πάτρα. Ναι. Οι υπηρεσίες στην Πάτρα, οι δημόσιες υπηρεσίες, το 8ωρο τους εξυπηρετούν περίπου 30 με 40 άτομα τουλάχιστον, είτε με ραντεβού είτε με κάποιους άλλους μεθόδους, ένας-ένας να εισέρχεται σε κάποια υπηρεσία. Απορώ και είναι οξύμορο το γεγονός ότι δεν μπορούμε εμείς στα λιανεμπόριο να εγγυηθούμε. Δεν μας εμπιστεύονται. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Δεν είμαστε ανοιχτοί να εξυπηρετήσουμε έναν πελάτη με το μήνυμά του να έρχεται στο μαγαζί. Εχθές δυστυχώς και ντρέπουμε και στεναχωρηθεί με τον λόγο στον Υπουργό. Θα τον φέρω σε δύσκολη θέση. Εμείς πήραμε μία προσεκτική από τον κύριο Πέτσα ότι θα προσπαθήσει έστω και στα στιγμή με μία μέθοδο. Μπορείτε να φέρετε. Συγγνώμη, κύριε Μακρύ, κύριε Μακρύ, μπορείτε λίγο πιο κοντά να φέρετε το μικρόφωνο για να ακούγεις το hands free λίγο πιο κοντά στο στόμα. Όχι κολλημένο, αλλά λίγο πιο κοντά για να. Θα δείξει. Θα δούμε τώρα. Συνεχίστε, σας ακούμε. Είναι αρκετά στενάχρονο, λέω, ότι εχθές με την επίσκεψη του κ. Πέτσα θεωρήθηκε ότι το click away θα ήταν η λύση στο μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Στο μεγάλο πρόβλημα
τόσο απλά θα δίναμε το αντικείμενο που αγόραζε το εμπόρευμα στον δρόμο. Μια μέσοδο που δεν είναι απέμπτωση όλο αυτό το διάστημα και είναι δεδομένο ότι ούτε αυτό καταφέραμε. Ένα διθέσει την εξέλιξη της ημέρας, ούτε απάντηση πήραμε και σήμερα το πρωί μας ανακοινώθηκε ότι σαν έκτακτη ανάγκη, σαν περιοχή έκτακτης ανάγκης, κρυμμένη της έκτακτης ανάγκης, θα πάρουμε 1.000 ευρώ. Και το ερώτημα είναι ένα και μοναδικό. Όσο μας πρόκειται στη Λιμάνδρα πήραν 3.000 ευρώ για 15 μέρες και ο πατρινός έμπορος, ο πατρινός αρχαιός έμπορος, ναι, γιατί όλοι θα είμαστε στο ίδιο καζάνι που βράζει, θα πάρει 500 ευρώ. Είναι αδιανόητο. Ναι. Ζητάμε πόσα... τη στήριξη της πολιτείας. Ζητάμε τη στήριξη της πολιτείας, γιατί οφείλει να τη δώσει σε μια τέτοια δύσκολη εποχή. Η πανδημία κανένας δεν την έφερε από μόνος του, αλλά και η πολιτεία οφείλει να ανταποκριθεί στις επιχειρήσεις και την επόμενη μέρα Μακρύ, να ξεκινήσουμε. Πόσα καταστήματα θα ήταν ανοίξουν και δεν άνοιξαν σήμερα στην Πάτρα και πόσο κόσμο εκτός από τους επιχειρηματίες απασχολούν τα καταστήματα αυτά περίπου? Κοιτάξτε να δείτε, εμάς τα μέλη μας είναι περίπου 2.500, ναι, ενεργά μέλη. Ναι. Αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι στην Πάτρα μετράμε ήδη περίπου στα 150 λουκέτα. Ναι. Σε μια εποχή που, όπως προανέφερε και ο Υπουργός, δεν πληρώνουμε νίκια. Φυσικά ξεχνάμε όταν το λέμε ότι δεν πληρώνουμε νίκια, ότι έχουμε πληρώσει 6 μήνες το 60% του ενοικίου. Έτσι. Ναι. Σε μια εποχή που ήταν αρκετά δύσκολη, σε μια εποχή που ανοιγόκλειναν τα μαγαζιά και δεν μπορούσε να προσαρμοστεί κανένα σε αυτή την καθημερινότητα. Ούτε οι καταναλωτές, γιατί φοβόντουσαν τον κορονοϊό, ούτε και εμείς, γιατί δεν ξέραμε τη ροή της δουλειάς μας. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, κύριε Παπαθανάση, δεν ξέρω τι θέλετε να σχολιάσετε από αυτά τα οποία ακούσαμε από τον κύριο Μακρύ. Λέει κάτι το ότι πώς μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος στις δημόσιες υπηρεσίες, να γίνονται κάποιες. Να μαζεύεται ο κόσμος εκεί, μέσα στο με ραντεβού, 30-40 άνθρωποι. Πόσοι θα μπαίναν στα μαγαζιά τα δικά μας? Πάλι θα μπαίνανε ένας, δύο, τρεις. Δεν θα γίνονταν κανένας χαμός? Καταρχάς, θέλω να πω ότι κατανοώ πλήρως την αγωνία του κυρίου Μακρύ. Και θέλω να πω και στους δύο κυρίους, τους δύο προέδρους και τον κύριο Καφούνη, ότι οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι, ναι, λειτουργήσαν από το πρώτο lockdown υποδειγματικά. Ποτέ δεν είπε η πολιτεία ότι οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι στο λιανικό εμπόριο δεν λειτουργήσαν υποδειγματικά. Επομένως, αυτό να το βγάλουμε από την ατζέντα, και σήμερα ήταν τα πράγματα πάρα πολύ καλά εδώ στην Αθήνα και νομίζω και τις προηγούμενες φορές όμως όλοι οι επαγγελματίες λειτουργήσαν σωστά. Άρα, από εκεί και πέρα, ναι, από εκεί και πέρα, το θέμα, όπως σας είπα από την αρχή, είναι το τι μπορεί να προστεθεί μέσα σε μια δύσκολη περιοχή. Ναι. Αυτή τη στιγμή η Αχαΐα, η Θεσσαλονίκη και η Κοζάνη, ναι, είναι δύσκολες περιοχές. Και επειδή είναι δύσκολες περιοχές και επειδή έχουμε να κάνουμε με τις ζωές των ανθρώπων, γι' αυτό λοιπόν οι επιστήμονες έλαβαν αυτή την απόφαση και δεν μπορούσε να πάρει μια διαφορετική απόφαση η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα τα μέτρα στήριξης θα συνεχίσουν, δεν πρόκειται να σταματήσει η κυβέρνηση, το είπαμε από την αρχή, και επίσης φτάνοντας στο τέλος και πάλι θα γίνει η επαναξιολόγηση της ζημίας και αυτών των κλάδων που έχουν πληγεί και θα έρθει στήριξη για τους κλάδους αυτούς. Κύριε Υπουργέ, το είπαμε, δεν θα πω, σταματήσουμε να το λέμε. Κάτι αυτονόητο να το επισημάνω. Έχουμε από κάτω στο πάνελ, όπως βλέπετε, την Αθήνα και την Πάτρα. Όταν λέτε δύσκολη περιοχή, άρα δεν ανοίγει το λιανεμπόριο γιατί οι επιστήμονες λένε ότι είναι επιβαρυντικό για τη διασπορά, αυτομάτως ο καταναλωτής της Αττικής που ακούει ότι δεν υπάρχει και που την κεφαλή κλείνει κυριολεκτικά αν αρρωστήσει, με τι κουράγιο θα βγει να πάει να ψωνίσει το κατάστημα του συναδέλφου του κυρίου Καφούνη? Γιατί επισημάναμε, κύριε Καφούνη, δεν κάνατε ένα σχόλιο. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Καραμέρο, και μια. Εγώ δεν. Προσέξτε, δεν εκφράζω προσωπική άποψη, εκφράζω μια λογική απορία. Δεν εγώ πιστεύω ότι όπως εσείς προσέχετε, θα πρόσεχαν και στην Πάτρα αν άνοιγαν. Θέλω να πω ότι αυτές οι δύο ταχύτητες κλείτουν και τις δύο. Να σημειώσω εδώ ότι στην Πάτρα υπάρχουν ήδη δύο δημόσια νοσοκομεία που είναι κλειστά. Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό γιατί είναι τα Skype και δεν βοηθάνε. Τον κύριο Παπαθανάση, εγώ. Ναι, κάτι θέλει να πει. Ναι, κύριο Παπαθανάση. Ήθελα να σας πω, μιλώ στον κύριο Καραμέρο λέγοντας ότι δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι η τάση η οποία υπάρχει ως προς το κομμάτι του οικού φορτίου και της διασποράς του ιού. Δεν είναι θέμα των μεθ. Σας είπα ότι μπορεί να έχεις μεθ, αλλά να έχεις μια τέτοια τάση αυξητική. Όχι, δεν είναι το θέμα η μεθ. Το θέμα είναι η συσχέτιση της διασποράς με το λιανεμπόριο ανοιχτό ή κλειστό. Και κάτι θέλει να πει ο κ. Καφούνης από αυτό, μισό λεπτό. Ναι, να ακούσουμε τον κ. Καφούνη τι θέλει να πει. Ναι, σας ακούμε, πρόεδρε.
Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα δώσαμε μια συνέντευξη τύπου στην οποία συμμετείχαν τρεις αξιόλογοι επιστήμονες. Ο λόγος που το κάναμε αυτό είναι για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα επιπλέον επιχείρημα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στον κύριο Παπαθανάση, αλλά και στο σύνολο του Υπουργείου που ξέρω ότι προσπαθούν να επαναφέρουν την αγορά, για να αποδείξουμε ότι το λιανεμπόριο μπορεί από μέρος του προβλήματος να γίνει λύση για το πρόβλημα. Να επανακατευθύνουμε τους συμπολίτες μας μέσα στα καταστήματα που με ασφάλεια μπορούν να ψωνίσουν, από να τα ψέχουμε ανεξέλεγκτα στους δρόμους. Και θα δώσω ένα νούμερο πολύ, πολύ συγκεκριμένο, το οποίο νομίζω ότι αποτελεί ένα ισχυρό επιχείρημα για την επαναλειτουργία της Πάτρας. Καταρχάς να πω ότι έχω επικοινωνήσει με τους πρόεδρους της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας και των υπολείπων περιοχών. Έχω επικοινωνήσει από το Σάββατο το πρωί και έχουν τα στοιχεία στα χέρια τους και νομίζω ότι έχουν απόλυτη συνεργασία με την κυβέρνηση. Και βλέπω και μια στάση μετριοπαθή και μια στάση διαλλακτική παρά τα προβλήματα, τα εξτρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τώρα. Και αυτό είναι προς τιμή τους, θέλω να πω έτσι, πραγματικά. Η παρένεσή μου ήταν επειδή, όπως είπατε, πριν από 10 μέρες έβαλα μια κόκκινη γραμμή, την οποία ξέρω την έλαβε το Υπουργείο γιατί έχω επικοινωνήσει. Οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να είναι εντός του νόμου και να μην διακινδυνεύσει τη δημόσια υγεία. Και νομίζω ότι τηρούν απόλυτα οι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή δίνουν μια μάχη οικονομικής επιβίωσης. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο ξεκάθαρο στοιχείο που μας ανέφερε ο καθηγητής ο κ. Σαριγιάννης, που όλοι τον γνωρίζουμε. Η ελλιπής εφαρμογή των μέτρων αυτού του lockdown επιβαρύνει υγειονομικά την κοινωνία κατά 25%. Ενώ η λειτουργία του λιανεμπορίου με τη μέθοδο του click inside, δηλαδή αυτού του συνδυασμού που έχουμε στην Αττική, επιβαρύνει υγειονομικά την κοινωνία κατά μόνο 6%. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ζητήσουμε από την Υγειονομική Επιτροπή να επαναφέρει στη λειτουργία το σύνολο του λιανεμπορίου με τα αυστηρά μέτρα που έχουμε και προφανώς όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι το όνειρό μας, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα μπορέσουμε να πουλήσουμε ή να λειτουργήσουμε όπως θέλουμε, αλλά τουλάχιστον να πάρει μπρος σταδιακά η οικονομία, ώστε να φτάσουμε μέχρι το Πάσχα. Δηλαδή, κύριε Καρφούνη, για να καταλάβω, εννοείται ότι να ανοίξουν όλοι, να ανοίξει και η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα και η Κοζάνη και η Αχαΐα όλοι, έτσι, και η Κοζάνη, με αυστηρότερη επιτήρηση αυτών που έχουν ήδη αποφασιστεί. Αυτό λέτε, τα οποία προφανώς δεν επιτηρούνται σωστά. Και το κομμάτι της ατομικής ευθύνης υπάρχει, μην το βάλουμε στην άκρη, υπάρχει και ατομική ευθύνη. Σωτήρη, δηλίζουμε το λιανεμπόριο τώρα, όταν σήμερα, ας πούμε, στην Αττική έγινε στον Άγιο Στέφανο κηδεία με 2.000 άτομα χωρίς μάσκες. Αυτό είναι η ατομική ευθύνη. Έχετε δίκιο, κύριε Καραμένα. Γιατί δεν μπορεί να πάνε τα μάτια στην κηδεία, έτσι, δεν μπορεί να πάνε τα μάτια στην κηδεία. Εδώ είναι η ατομική ευθύνη. Υπάρχει ένα σημείο, υπάρχει μια λεπτή γραμμή της ατομικής ευθύνης, αλλά και της επιτήρησης από την πολιτεία. Σωστό, σωστό. Ακριβώς αυτό που είπε ο κ. Καραμένος ισχύει. Εγώ όμως από την πρώτη στιγμή, όταν είπα ότι το λιανεμπόριο πρέπει να λειτουργήσει, μίλησα για το σύνολο του λιανεμπορίου της χώρας. Γιατί το λιανεμπόριο πραγματικά πρώτον μπορεί να δώσει μια οικονομική ανάσα, αλλά μπορεί να δώσει και μια κοινωνική ανάσα. Να βρει ο κόσμος σημείο να επισκεφτεί με ασφάλεια. Και το είδαμε σήμερα. Ναι. Στη βόλτα μας σήμερα αυτό είδαμε όλοι. Και νομίζω ότι το Υπουργείο το έχει στα χέρια του, ξέρω ότι προσπαθεί. Απλά για μένα, όπως και για το φίλο μου, το γραμματέα που είναι κοντά μας, είναι ανάγκη να δούμε τα μαγαζιά να δουλεύουν άμεσα. Κύριε Μακρύ, εγώ ήθελα να πω, φαντάζομαι ότι και εσείς το βρίσκετε αυτό που λέει ο κ. Παπαθανάσης, ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία κυβέρνηση η οποία θέλει να βάλει απέναντί της ειδικά ανθρώπους της καθημερινότητας και της αγοράς. Και εδώ βλέπουμε ότι έχει βάλει και απέναντί της, γιατί πάντα υπάρχει και το πολιτικό κομμάτι και ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται σε ένα μεγάλο κομμάτι και από τον ίδιο πολιτικό χώρο. Δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε. Ούτε και εμείς θέλουμε να ελπίζουμε ότι υπάρχει κυβέρνηση που θέλει να καταφερθεί ενάντια στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ναι. Το ζητούμενο όμως είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, με βάση τον κορονοϊό και τα στοιχεία όλα αυτά που πέφτουν στην επικαιρότητα, δηλαδή τις δυσκολίες που έχουμε, δεν δείχνει και να έχει και ένα μέτωπο που να είναι φιλικό προς την επιχειρηματικότητα. Έτσι. Όταν επιδοτούμε τις επιχειρήσεις με βάση τον αριθμό των ατόμων που είναι απασχολούμενοι, δεν έχει κάποια βάση με την επιχειρηματικότητα αυτό. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις και μπορεί να σας το επιβεβαιώσει και ο πρόεδρος των Αθηνών, ο κ. Καφούτης, επιχειρήσεις που είναι αυτοαπασχολούμενες. Επιχειρήσεις που δουλεύουν ολόκληρες οικογένειες. Όταν τετραμελής και πενταμελής οικογένεια δουλεύει για μια επιχείρηση, αντιλαμβάνεσαι ότι πληρώνει 3 και 4 τέβη. Δεν φαίνεται το ΙΚΑ, δεν φαίνεται ο υπάλληλος ο άλλος μέσα. Ναι. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι ξεμπερδεύουν με ένα χιλιάρικο. Με ένα χιλιάρικο να βγάλεις τι από όλα. Τις προμήθειες που έχεις πάρει για το Πάσχα. Τις εγγυήσεις το Οκτωβρίου μήνα ότι η αγορά θα μείνει ανοιχτή
ακόμη και στις κόκκινες περιοχές. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε περίπου 5 μήνες κλειστοί. Αυτά πρέπει να υπάρξουν αποζημιώσεις και για τα εμπορεύματα, να είμαστε ξεκάθαροι, μην παίζουμε με τις λέξεις. Ναι. Πρέπει να υπάρξουν αποζημιώσεις για τα εμπορεύματα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανανεώσει 5 σεζόν. Ποια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κρεμίσει επιταγές. Θα ανέβετε στην Αθήνα, όπως λένε οι πληροφορίες, και θα διαδηλώσετε. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σήμερα είχαμε ενός παναχαϊκού τύπου, να το πούμε απλά, στη συνδιάσκεψη, μια παναχαϊκού τύπου συνδιάσκεψη, με την Ομοσπονδία, με όλους τους συλλόγους της Αχαΐας, το Επιμελητήριο, τους Δήμους. Ζητάμε απλά, πάρα πολύ απλά, να στηρίξουν την τοπική επιχειρηματικότητα, να μας βγάλουν από αυτή τη δύσκολη θέση, να μας ανοίξουν για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα έξοδά μας, μιας και αγοράσαμε πολλά εμπορεύματα για την περίοδο του Πάσχα. Και αν δεν συμβούν όλα αυτά, μιας και ο κύριος Πέτσας δεν μας άκουσε, που ήταν ο υπουργός που κατέβηκε από την κυβέρνηση, θα πάμε να επισκεφτούμε ήδη τον Πρωθυπουργό, να του εξηγήσουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Ίσως ο Πρωθυπουργός μας ακούσει καλύτερα διαζώσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαθανάση. Νομίζω πριν γίνει αυτό, κύριε Ξενάκη, ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Για να δούμε. Νομίζω πριν γίνει αυτό, έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να πάρει ο κύριος Παπαθανάσης το επιτυχημένο παράδειγμα λειτουργίας της Αττικής, ναι, μαζί με τα υγειονομικά δεδομένα και να επιδιώξουμε την επαναλειτουργία και των υπολείπων περιοχών με τους αυστηρούς όρους που έχουμε στην Αττική, ναι, με αυστηρή επιτήρηση και με την προοπτική μιας αδιάλειπτης λειτουργίας μέχρι το Πάσχα, που νομίζω ότι είναι τώρα το σημαντικό σημείο. Επειδή το επιχείρημα ότι όταν οι λοιμοξιολόγοι εισηγούνται ή η επιτροπή αυτή που λειτουργεί εισηγείται, τα μαγαζιά δεν πρέπει να ανοίξουν γιατί θα υπάρξει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Είναι ένα επιχείρημα το οποίο δύσκολα μια κυβέρνηση μπορεί να το ξεπεράσει. Αν, κύριε Παπαθανάση, εκτιμάτε ότι αυτή η πρόταση του κύριου Καφούνη για την πιο αυστηρή επιτήρηση. Γιατί η αλήθεια είναι, σας το είπα και πριν ξεκινήσουμε να ανοίξουμε την κουβέντα με τους εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου. Όντως, το θέμα της επιτήρησης είναι ένα ζήτημα. Έχει χαλαρώσει. Δεν είναι όπως ήταν το προηγούμενο διάστημα και μιλάω από την ελέγχο στους δρόμους που κάνει η αστυνομία μέχρι και στα μαγαζιά ενδεχομένως. Έτσι. Δεν γίνεται όπως γινόταν πριν από 6 μήνες και πριν από ένα χρόνο, σε καμιά περίπτωση. Μήπως αυτός ο συνδυασμός μπορούσε να δώσει μια λύση στο πρόβλημα των ανθρώπων που είναι πραγματικό, έτσι, το ξέρετε πολύ καλά. Καταρχάς, να πω κάτι. Στην εξαιρετικού επίπεδου συζήτηση που έγινε με όλους τους κυρίους, συμφωνήσαμε σε ορισμένα πράγματα, φαίνεται. Ναι. Πρώτα απ' όλα ότι υποδειγματικά λειτουργούν οι επαγγελματίες. Ναι. Το είπα από την αρχή ότι και οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες σε όλες τις φάσεις από το πρώτο lockdown, όταν άνοιγαν τις επιχειρήσεις, λειτουργούσαν υποδειγματικά. Έτσι. Πολύ λίγες περιπτώσεις είχαμε στο λιανεμπόριο που υπήρχαν παραβατικές σε εισαγωγικά συμπεριφορές. Όχι. Ό,τι βλέπαμε συνήθως ήταν έξω από τα μαγαζιά και όχι μέσα στα μαγαζιά. Έτσι. Ό,τι είδαμε. Ναι. Πάμε λοιπόν στην επόμενη συμφωνή άποψη που έχουμε όλοι. Είναι ότι πρέπει το Υπουργείο Ανάπτυξης ή μια κυβέρνηση δεν θέλει να έχει κλειστή την οικονομία. Να. Και επίσης το επόμενο, ότι πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να προασπίσουμε τη δημόσια υγεία. Όταν λοιπόν, επειδή συζήτησε και ο κύριος Καφούνης, μίλησε νωρίτερα ότι έγινε μια μέτρηση και παρουσιάστηκε η μέτρηση, εγώ δεν γνωρίζω τα νούμερα. Ήταν ο κύριος Εξαδάκτυλος, νομίζω. Ήταν ο κύριος. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιο καθηγητή. Εν πάση και Βασιλακόπουλος. Μπράβο, κύριος Βασιλακόπουλος και κύριος Αργιάννης. Ναι. Έδωσαν κάποιους αριθμούς, κάποια ποσοστά, κάτι στην κινητικότητα. Ναι. Αυτό είναι που σας είπα νωρίτερα. Ναι. Ότι η Αχαΐα, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη δεν έπαιρνε αυτή τη στιγμή παραπάνω κινητικότητα. Ναι. Αυτός ήταν ο λόγος. Και γιατί δεν έπαιρνε περισσότερη κινητικότητα? Γιατί προφανώς είχε μια αυξητική τάση, ήταν δηλαδή σε έξαρση ή είναι σε έξαρση το φαινόμενο και δεν μπορούσε να προσθεθεί κάτι παραπάνω. Ναι. Αυτό λοιπόν, το να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, είναι το υπέρτατο αγαθό. Το ζήτημα που δημιουργήθηκε, βέβαια, κύριε Παπαθανάση, το λέγαμε ξεκινώντας την κουβέντα μας, είναι ότι οι ίδιοι, ναι, που σας είπαν την Παρασκευή το μεσημέρι ότι δεν γίνεται, σας είχαν πει την Τετάρτη το απόγευμα ότι γίνεται. Έτσι. Αυτό ισχύει. Επίσης, ότι είναι στην κύριε Παπαθανάση, αυτό είναι. Και την Παρασκευή θα ξαναπούν, επιτρέπετε. Θα κάνω μια πρόβλεψη. Νίκο, δεν αποκλείεται, αλλά να πω κάτι. Σε έξαρση. Κάτι αυτονόητο. Κύριε Μακρύ, σε έξαρση. Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη έφτασαν με κλειστό το λιανεμπόριο. Ναι. Δεν έφτασαν με ανοιχτό το λιανεμπόριο. Ναι. Καταλαβαίνετε γιατί ο κόσμος έχει τρελαθεί με αυτά που βλέπει τα μπρος πίσω. Πέστε, κύριε Μακρύ, αυτό που θέλετε να πείτε, να απαντήσει ο κύριος Παπαθανάσης συνολικά, έτσι για να κλείνουμε σιγά σιγά. Ναι.
Καταρχήν, με κάλυψε το σχόλιο του κυρίου Καραμέρη ότι φτάσαμε εκεί με κλειστό το λιανεμπόριο. Πρώτον. Και δεύτερον, θα ήταν πολύ ωραίο και πολύ πιστικό τα νούμερα της Τετάρτης και τα νούμερα της Παρασκευής να βγουν στη δημοσιότητα, να δούμε τι άλλαξε. Ναι. Γιατί το μόνο που άλλαξε σε εμάς, ξέρετε τι είναι, ότι χρεωθήκαμε 3-4 τιμολόγια τουλάχιστον ο καθένας για να ξεκινήσουμε την πρώτη εβδομάδα δουλειάς. Ναι. Αυτό είναι ένα πραγματικό. Με αυτό είναι το ζήτημα. Ότι και, Ξενάκη, και έχουμε μείνει με την για απορία. Να και ο Υπουργός. Ναι. Ναι. Επειδή είπε κάτι ο κ. Μακρύς, το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το λιανεμπόριο, πέραν όλων των άλλων των εξόδων, έχει το εμπόρευμα. Το αδιάθετο εμπόρευμα, αλλά και την ανάγκη να προμηθευτεί φρέσκο για τη νέα σεζόν. Ναι. Έχουμε ζητήσει, έχουμε συζητήσει. Δεν είναι θέμα της αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά ξέρω ότι μπορεί να το διεκδικήσει ο Υπουργός. Πρέπει πάση θυσία να δούμε μια στοχευμένη παρέμβαση για το λιανεμπόριο, ώστε να καλυφθεί το τεράστιο πρόβλημα του αδιάθετου εμπορεύματος, το οποίο αφορά περισσότερο κατά μία μέρα σήμερα τις κλειστές επιχειρήσεις, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων, στοχευμένα να τους βοηθήσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαθανάση, να κλείσουμε την κουβέντα μας, επειδή φαντάζομαι θα περιμένουμε. Θα ήθελα να πω, και επειδή έχουμε κάνει αρκετές φορές συζήτηση με τον κύριο Καφούνη και αρκετά διεκδικητικός είναι σε πολλά ζητήματα και πολλά ζητήματα από αυτά τα οποία έχει διεκδικήσει έχουν γίνει πραγματικότητα. Το έχουμε πει από την αρχή, ότι καθώς φτάνουμε στο τέλος αυτής της περιπέτειας θα γίνει ένας γενικός απολογισμός και οι κλάδοι οριζοντίως και καθέτος οι οποίοι έχουν πληγεί περισσότερο θα τύχουν στήριξης. Επειδή αντιλαμβάνεστε, κάποιοι κλάδοι μπορεί σε ορισμένα τους κομμάτια να έχουν πληγεί περισσότερο και σε άλλα λιγότερο. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να φτάσουμε στο τέλος. Επομένως, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και τις θέσεις εργασίας. Και να σταθούμε λίγο και να πούμε ότι η ανεργία δεν αυξήθηκε το 2020. Σαφώς σε αυτό έπαιξε ρόλο οι αναστολές των θέσεων εργασίας, αλλά είναι μέρημνα έτσι, βασική της κυβέρνησης να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Περιμένετε, γι' αυτό λοιπόν, καθώς φτάνουμε στο τέλος... Περιμένετε την Τετάρτη, να το επαναλάβω, συνεδρίας καινούργια της Επιτροπής για το, και για νεότερα ενδεχομένως για την Θεσσαλονίκη, την Αχαΐα και την Κοζάνη, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω εάν θα συνεδριάσει Τετάρτη ή Παρασκευή. Πάντως εντός της εβδομάδας θα συνεδριάσει πάλι η Επιτροπή. Φαντάζομαι ότι σκέφτονται να ανέβουν στην Αθήνα πιο νωρίς από την ΧΑΗ, αν καταλαβαίνω καλά. Γιατί αυτό που είπε ότι θα θέλουν να πούν στον Πρωθυπουργό, καταλαβαίνω ότι θέλουν να πάνε στο Μεγάλο Μαξίμου. Αυτό καταλαβαίνω, κύριε Μακρύ. Νομίζω καλά καταλαβαίνω. Έχετε ζητήσει συνάντηση. Απολύτως καλά καταλαβαίνετε. Πάντως καταλαβαίνω ότι το ζήτημα είναι του Μακρύ και όλων των επαγγελματιών. Ναι, μισό λεπτό. Να έρθουν τα χρήματα στις επιχειρήσεις πριν κλείσουν. Ναι, είναι σημαντικό αυτό, όντως. Να μην έρθουν τα χρήματα. Λοιπόν, κύριε Παπαθανάση, καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που συμμετείχετε σε αυτό τον ανοιχτό διάλογο και τα ακούσατε όλα αυτά τα οποία είναι να ακούσετε. Μακάρι να μπορέσουν να γίνουν και κάποια από αυτά τα οποία ζητούν οι άνθρωποι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να μην έχεις βάλει ευρώ στο ταμείο σου. Λέω ότι όλοι όσοι παίρνουμε το μισθό μας στο τέλος του μήνα, δεν μπορούμε να νιώσουμε αυτόν ο οποίος έχει να δει ευρώ να μπει στο ταμείο του από τον Οκτώβριο. Και επειδή βλέπω και πολλοί που κουνάνε το δάχτυλο στους ανθρώπους αυτούς, εμείς δεν πρόκειται να γίνουμε από αυτού. Εγώ δεν πρόκειται να γίνω ένας από αυτούς. Να κουνήσω δάχτυλο σε κανέναν άνθρωπο, όσο και αν φωνάξει λίγο παραπάνω, όσο και αν διαμαρτυρηθεί λίγο παραπάνω. Και εσείς, κύριε Παπαθανάση, το καταλαβαίνετε απόλυτα αυτό, νομίζω. Έτσι. Και έχει και πάλι. Να ρωτήσω καταλαβαίνω τον Υπουργό, πότε θα ανοίξει για την εστίαση, κύριε Υπουργέ, η πλατφόρμα, γιατί λέμε για τη ρευστότητα. Έχετε εικόνα? Μιλάτε για το πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει των 330 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, ακριβώς. Ναι, μέσα στον Απρίλιο, προς τα τέλη Απριλίου, θα ανοίξει. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και κύριε Καφούνη και κύριε Μακρύ, ευχαριστούμε και εσάς πολύ. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί με εκπροσώπους των κομμάτων εδώ να κουβεντιάσουμε και το θέμα αυτό, αλλά και τα υπόλοιπα θέματα. Έχει αρκετά επικαιρότητα. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στις παρεμβάσεις. Πάμε αμέσως στον Νίκο Ελευθερόπουλο να μας δώσει μια είδηση που δεν είναι πολιτική. Δεν είναι είδηση, πολιτική, αλλά είναι μια σύλληπτη τραγωδία που εξελίχθηκε στη Μακρινίτσα στο Πήλιο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πρώην σύζυγος μιας γυναίκας με την οποία έχει και ένα ανήλικο παιδάκι, σκότωσε την ίδια, τη μαχαίρωσε μαζί με τον αδελφό της. Δηλαδή, πήρε το αυτοκίνητό του, πήγε στο σπίτι της οικογένειας και φαίνεται ότι σκότωσε την πρώην σύζυγό του και τον αδελφό της. Έτσι, είναι σοκαριστική είδηση. Ναι, στη Μακρινίτσα, στο Πήλιο. Ο ίδιος έφυγε, ενδραπέτευσε.
τον αναζητάει η αστυνομία. Λοιπόν, τώρα, κύριε Καλαμέρα, επειδή νωρίτερα μας είπατε ότι δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε τη σύνοψη των θεμάτων της πολιτικής επικαιρότητας. Όχι, ένα από τα θέματα που ανεβάζει πολύ η αντιπολίτευση και έγινε και σχετική ερώτηση στη Βουλή είναι η άμεση καταγγελία του κυρίου Βρούτση, ο οποίος μιλώντας στον ντοκουμέντο την Κυριακή, είπε ότι είχε δεχθεί απειλές από τον παρουσιαστή Μένιο Φουρτιώτη. Και αυτή η ιστορία έρχεται σε συνέχεια και των καταγγελιών για την φρουρά που είχε διατεθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η οποία αποσύρθηκε. Στην ερώτηση, μάλιστα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό αν είχε προχωρήσει η έρευνα σε σχέση με την καταγγελία του κυρίου Βρούτση, δηλαδή ότι είχε προσπαθήσει και είχε καταφέρει ο συγκεκριμένος παρουσιαστής να εκμεταλλευτεί την πρώτη φάση του προγράμματος συνεργασία και να πάρει κάποια χρήματα. Ποια είναι τα αποτελέσματα της έρευνας και μια σειρά άλλων πτυχών της υπόθεσης. Ναι. Και αυτό το θέμα παραμένει έτσι χωρίς πολλές απαντήσεις. Αυτό μπορώ να σου πω, δεν ξέρω αν μπορώ να συνεισφέρω στην είδηση που δίνεις. Το Μαξίμ πάντως δεν είναι ευτυχισμένο, βλέποντας τον κύριο Βρούτση να κάνει δηλώσεις στην συγκεκριμένη εφημερίδα. Ναι, αυτό είναι το πρώτο που μπορώ να σου πω. Το δεύτερο που μπορώ να σου πω είναι αν κάποιος, και μάλιστα υπουργός, απειλήθηκε από κάποιον, υπάρχουν τα όργανα της πολιτείας που πρέπει να παραπέμψουν τον οποιοδήποτε τον απείλησε. Και όχι μετά από ένα χρόνο να μαθαίνουμε τι έχει συμβεί αυτό το περιστατικό, με τον τρόπο που έχει συμβεί. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Γιατί ένα χρόνο τόσο δεν ασκήθηκαν τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θέτεις, που δείχνει ότι και με αφορμή ότι μετά την αποβομπή του κυρίου την απομάκρυνση από την κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, στον ανασχηματισμό, είναι η ιστορία της φύλαξης του συγκεκριμένου παρουσιαστή, δηλαδή μιας ιδιαίτερης σχέσης με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και λέει η αντιπολίτευση ότι υπάρχει κάποιο σημείο που δεν ξέρουμε. Λοιπόν, που δίνει τη δύναμη σε αυτόν τον άνθρωπο. Πάμε να καλωσορίσουμε τους δύο από τους τρεις καλεσμένους μας στην επόμενο κομμάτι της εκπομπής μας. Τους βλέπουμε και ως τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Μαρκόπουλε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε, όπως ευχαριστούμε και την κυρία Χαράκα Φαντάρη. Καλησπέρα, κυρία Καφαντάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και ο κύριος Βασίλης Κεκερόγλου, ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής. Λοιπόν. Κύριε Μαρκόπουλε, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε καθόλου, αν ακούσατε καθόλου. Είχαμε νωρίτερα τον κύριο Παπαθανάση εδώ μαζί μας, εδώ, στο Skype τον είχαμε, ο οποίος μάλιστα βγήκε και έχοντας απέναντί του τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας, που δεν χαρίστηκε και είπε ότι εδώ έχουμε ζητήματα, έθεσε κάποια θέματα. Και για το ξαφνικό αυτή τη απόφαση που άλλαξε μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες και δημιούργησε σοβαρό θέμα στους καταστηματάρχες σε τρεις περιοχές. Και για τις αποζημιώσεις οι οποίες ανακοινώθηκαν σήμερα, οι οποίες καλύπτουν ένα μικρό μέρος των ζημιών. Και μάλιστα, από ό,τι κατάλαβα, ετοιμάζονται να ανέβουν η Αθήνα από την Αχαΐα και να πάνε Μέγαρο Μαξίμου. Νίκο, αυτό κατάλαβα. Ναι, αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Να επιχειρήσουν να δουν τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, για να ακούσουμε ένα σχόλιο από εσάς. Ο Πρωθυπουργός δεν δίστασε προσωπικά, μίλησε και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι ένας πρωθυπουργός κλεισμένος σε κάποια γυάλα, ούτε τον εμποδίζει τίποτα να έχει επικοινωνία με τους θεσμικούς φορείς όταν πρόκειται να δοθούν κάποιες εξηγήσεις και να υπάρξουν κάποιες συγκεκριμένες ερμηνείες στα μέτρα. Από εκεί και πέρα, επιδημιολογικά η κατάσταση σε κάποιες περιοχές πηγαίνει καλά, σε κάποιες δεν πηγαίνει τόσο καλά και υπάρχουν κάποιες αυξήσεις ό,τι αφορά τα κρούσματα. Κανένας δεν λέει ότι η Ελλάδα έπρεπε να διχοτομηθεί και η Θεσσαλονίκη εμπορικά να τιμωρηθεί όπως η Αχαΐα ή η Κοζάνη. Από εκεί και πέρα όμως η Θεσσαλονίκη έχει μία αύξηση στα κρούσματα κατά, διορθώστε με, 45,69% νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τη στιγμή που υπάρχει αποκλιμάκωση στις περιοχές που ανοίγει το λιανεμπόριο. Επομένως, λίγη υπομονή. Εγώ το τονίζω και το φωνάζω αρκετές ημέρες. Μη βιαζόμαστε και χρειάζεται μια υπομονή. Κύριε Μαρκόπουλε, όμως η αύξηση αυτή του 45% ήρθε με κλειστό το λιανεμπόριο. Δεν θα διαφωνήσω. Υπάρχει μια κοινωνική διάσταση σε όλα αυτά. Υπάρχει και μια κοινωνική διεργασία. Βλέπουμε ότι πολλοί κόσμος κυκλοφορεί. Είτε επειδή έχει κάποια δουλειά, είτε όμως και χωρίς δουλειά. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κόσμος που έχει κουραστεί και ο οποίος πλέον αδυνατεί να ακολουθήσει τα μέτρα. Όλα αυτά τα προσμετράμε και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρξε αυτό που λέμε η λέξη άνοιγμα, ίσως να είναι λάθος. Υπάρχει μια κοινωνική ημερική αποσυμπίεση. Εγώ περισσότερο έτσι θα το προσδιορίζω αυτό που συμβαίνει. Ναι. Έπρεπε για κοινωνικούς λόγους να ανοίξουν κάποιες δραστηριότητες. Όμως δεν σημαίνει ότι πρόκειται για αυτό το άνοιγμα, βγήκανε όλοι έξω κτλ. Λοιπόν, είναι μια προσπάθεια ημερικής κοινωνικής αποσυμπίεσης. Από εκεί και πέρα. Ναι, πέστε για να κλείσουμε και να πάμε στην κυρία Χαβαντάρη. Και να καλησπέρα τον κύριο Γέρογλου που τον βλέπουμε. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, κύριε Γέρογλου.
Καλησπέρα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ναι, κύριε Μαρκόπουλο. Από εκεί και πέρα, για να ολοκληρώσω, για να τοποθετηθούν και οι αγαπητοί συνάδελφοι, από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Ολομέλεια την Παρασκευή, στη συζήτηση για την πανδημία, εάν υπάρξει μία πιθανότητα κάποια πράγματα να πάνε διαφορετικά, μπορεί και δεν θα διστάσουμε να πάρθουν αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν υπάρχουν θέσφατα, δεν υπάρχουν δεδομένα. Μάλιστα. Σε μια πανδημία η οποία είναι απρόβλεπτη λοιπόν, στην πορεία της. Τώρα, κυρία Καφαντάρη, να έρθω σε εσάς και να σας ρωτήσω και σχολιάστε και εσείς βεβαίως αυτά που ακούσαμε και πριν και από αυτά που είπε ο κ. Μαρκόπουλος. Εσείς δηλαδή, πιστεύετε ότι έχει κανένα λόγο μια κυβέρνηση να θέλει να τιμωρήσει ειδικώς τους καταστηματάρχες της Θεσσαλονίκης, της Αχαΐας και της Κοζάνης και τους άλλους να τους αφήσει στο απειρόβλητο για να ανοίξουν τα μαγαζιά τους, ή είναι κάποιο άλλο θέμα? Καταρχάς, ο καθένας και η κυβέρνηση κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Σωστό. Είχαμε μία ανεπιτυχή διαχείριση της πανδημίας. Το πρώτο που θα πω, επειδή αναφέρθηκε ο συνάδελφος, την Παρασκευή το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός είπε ότι ανοίγει το λιανεμπόριο από Δευτέρα και το βράδυ ανακοινώνει αυτές τις τρεις περιοχές. Πάτρα, Κοζάνη και Θεσσαλονίκη. Σωστά. Δεν είχε στοιχεία επιδημιολογικά. Δεν ήταν ενημερωμένος. Όλα αυτά δείχνουν ότι προχωράμε με τη λογική βλέποντας και κάνοντας. Δεν υπάρχει σχέδιο συγκεκριμένο και τολμώ να πω ότι και την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων την εργαλειοποιεί η κυβέρνηση, γιατί έχει συγκεκριμένες αποφάσεις πάρει. Ποιες αποφάσεις? Και θα πω τώρα και κάτι ακόμα. Ναι. Ότι στη Θεσσαλονίκη συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, όπως ενημερώθηκα από τα μέσα, ζητούσε να δει τον Πρωθυπουργό για τα θέματα αυτά και μόνο το Σάββατο επικοινώνησε μαζί του, και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, έτσι το προκαταβάλλω αυτό. Και αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι ίσως δεν καταλαβαίνει η κυβέρνηση τι συμβαίνει στην κοινωνία. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Και είπατε ότι έχει πάρει η κατάσταση είναι δύσκολη. Έχει πάρει κάποιες αποφάσεις, είπατε ήδη, η κυβέρνηση. Ποιες αποφάσεις έχει πάρει να κλείσει μαγαζιά? Λοιπόν, κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα δεν δείχνει έλλειψη ενσυναίσθησης τι συμβαίνει στην κοινωνία. Ναι. Χρησιμοποιεί, θα έλεγα, εργαλειοποιεί την Επιστημονική Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων με βάση τις δικές της αποφάσεις. Και να πω και κάτι άλλο. Πέστε το. Γίνεται περισσότερο από ποτέ επίκαιρο η ανάγκη να δοθούν τα πρακτικά της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, θέμα το οποίο ζητάμε εδώ και ένα Μάλιστα. χρόνο. Λοιπόν, Καφαντάρη, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατηγορούσε την κυβέρνηση. Δεν κατηγόρησε ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη φορά την κυβέρνηση ότι άνοιξε τη Θεσσαλονίκη και είχαμε νεκρούς? Αν λοιπόν τα επιδημιολογικά στοιχεία τότε υπήρχαν. Θα σας απαντήσω. Μιλάτε για τον Νοέμβρη. Μάλιστα, τότε υπήρχε και από αυτοδιοικητικούς παράγοντες και από φορείς της Θεσσαλονίκης ότι δεν πρέπει να ανοίξει, δεν πρέπει να γίνουν κάποιες εορταστικές εκδηλώσεις για τις 26 του Αγίου Δημητρίου, 26 Οκτώβρη, και μάλιστα εκ των υστέρων ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε ότι μας είχαν προειδοποιήσει τοπικοί φορείς. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό που θέλω να πω είναι... Τώρα προειδοποίηση από τους επιδημιολόγους. Με συγχωρείτε, το μεσημέρι ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός άνοιγμα και αργά το βράδυ εξαιρεί τρεις περιοχές. Κυρία Καφαντάρη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το μεσημέρι της Παρασκευής στη Βουλή το είπε και ήμουν και εγώ παρούσα. Λοιπόν, ας έχουν ένα σχέδιο, ας δούνε την κοινωνία. Το βράδυ το μάθαμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γεγέρογλου. Ας υπάρχει μια σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Λοιπόν, μια τελεία να πάμε στον κύριο Γεγέρογλου, να ακούσουμε τη δική του άποψη. Ποια είναι για το συγκεκριμένο θέμα, για αυτή την αλλαγή από μέσα σε 36 ώρες που έχει αναστατώσει τρεις περιοχές μεγάλες της χώρας και έχει φέρει και σε απόγνωση τους ανθρώπους του λιανεμπορίου.
είναι προφανές ότι υπάρχουν αντιφάσεις στις κυβερνητικές αποφάσεις και βέβαια οι ανεπάρκειες δημιουργούν πολλές φορές σύγχυση. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο συζητούμε είναι μια από τις περιπτώσεις. Είναι ένα από τα παραδείγματα που μπορεί να αναφέρει κανείς. Αυτό το οποίο θα πρέπει να προετοιμάσει με σοβαρότητα η κυβέρνηση και εκεί έχει ρόλο και λόγο κατά προτεραιότητα η Επιστημονική Επιτροπή είναι το ασφαλές άνοιγμα και όχι απλά το άνοιγμα. Διότι χρειάζεται αποκλιμάκωση, σωστά το είπε ο κ. Μαρκόπουλος, χρειάζεται αποκλιμάκωση της πίεσης η οποία υπάρχει και της ψυχολογικής αλλά και της οικονομικής, αλλά υπάρχει από την άλλη μεριά η ανάγκη το άνοιγμα να είναι ασφαλές. Άρα οικονομικά. Στην περίπτωση αυτή έκανε σωστά ή όχι? Γιατί τι λέει, λέει ότι μας είπαν άλλο, μας είπαν την Παρασκευή ξαφνικά ότι είχαμε επιδείνωση των στοιχείων. Τι να κάνουμε εμείς, σου λέει. Έχουμε πει ένα βασικό κανόνα εδώ και καιρό που έπρεπε να το έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε το άνοιγμα ούτε το πλήσιμο με οριζόντια μέτρα. Αν λοιπόν εφάρμοζε αυτό το κανόνα, από την Τετάρτη που έγινε η συζήτηση για άνοιγμα, θα συζητούσαμε αναπεριοχές. Και αυτό επιβάλλεται από τα πράγματα και θα είναι βεβαίως ασφαλές και αξιόπιστο εάν τα τεστ σε κάθε περιοχή είναι σε ένα ποσοστό τέτοιο που μας δίνουν αξιόπιστη πληροφορία για το τι συμβαίνει. Επομένως, η βασική αρχή να έχουμε αξιόπιστα δεδομένα και να κινούμαστε αναπεριφερειακή ενότητα ή ανπεριφέρεια είναι πάρα πολύ βασική. Ναι. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για άνοιγμα σε όλη την Ελλάδα, νομίζω ότι έχουμε ακόμα λίγο δρόμο. Και επειδή είμαστε στην κρίσιμη περίοδο που συνυπάρχει και η ελπίδα και η καλή εξέλιξη εφόσον προχωρήσει απρόσκοπτα το πρόγραμμα εμβολιασμού, δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί πισωγύρισμα σε καμιά περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει η κυβέρνηση πώς αλλάζει το σύστημα λήψης αποφάσεων για να μην έρθετε σε αυτές τις αντιφάσεις και τα προβλήματα τα οποία είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Εσείς είστε τώρα έμπειρος κοινοβουλευτικός και άνθρωπος που ξέρει τι γίνεται. Από αυτά και μόνο που είπατε και από αυτά που ακούμε και περιγράφονται, δηλαδή ότι αυξήθηκαν 45% τα κρούσματα και γι' αυτό δεν άνοιξε η Θεσσαλονίκη. Τα κρούσματα δεν αυξήθηκαν σε μια μέρα. Υπήρχε αυξητική τάση από Τρίτη ή Τετάρτη. Σε ποια είναι, σε αυτό το είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ναι, λέω όχι περιγράφω το πλαίσιο των πληροφοριών που ακούμε. Εδώ είναι προφανές ότι από το puzzle λείπει κάποιο κομμάτι. Δηλαδή, εδώ πέρα κάποιος κάνει πλάκα σε κάποιον άλλο. Να το πω έτσι λιγάκι λίγο αγοραία. Κάτι την Παρασκευή το βράδυ, κάποιοι ανέτρεψαν το κλίμα που είχε δημιουργηθεί από πλευράς υπουργών και κυβέρνηση και Μαξίμου. Άνοιγμα, ανάσα έρχεται, ελπίδα και την Παρασκευή το βράδυ έρχεται η Επιτροπή που την παρακολουθούν και πολιτικά πρόσωπα την Επιτροπή, δεν είναι μόνη της η Επιτροπή και λέει, α, ξέρετε κάτι, αυτό που λέγατε δεν είναι και τόσο εύστοχο. Μήπως υπάρχει από τη δική σας εικόνα και εκτίμηση, γιατί ήσασταν και στη Βουλή, στη συζήτηση. Πολλές φορές η κυβέρνηση ή κυβερνητικά στελέχη, για να μην πω το σύνολο, κάποια κυβερνητικά στελέχη λειτουργούν και δίκην Επιστημονικής Επιτροπής πολλές φορές. Έχει σημασία το ερώτημα που τίθεται στην Επιτροπή. Εάν την προηγούμενη εβδομάδα έγκαιρα είχε τεθεί το ερώτημα σε ποιες περιφέρειες ή σε ποιες περιφερειακές ενότητες βλέπει η Επιτροπή ότι είναι ασφαλές υγειονομικά το άνοιγμα, θα είχε σίγουρα μια διαφορετική απάντηση από το καθολικό ή ακόμα και από αυτό με τις τρεις περιφέρειες. Μα κύριε Υπουργέ, ρώτησε η κυβέρνηση τη σύσκεψη και τη πάνηξε παντού. Και ξαφνικά την Παρασκευή τη είπαν όχι, παντού εξαίρεση στις τρεις. Τετάρτη, οι ίδιοι άνθρωποι συμμετείχαν. Γι' αυτό λέω και στον κύριο Μαρκόπουλο. Δεν είμαι σίγουρο. Συγγνώμη, δεν είμαι σίγουρο. Πρέπει να μην δημοσιεύονται τα πρακτικά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αλλάζουν τα δεδομένα από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζονται κάποιες μέρες και δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι επιστήμονες δεν παρατηρούν τις τάσεις και δεν αναλύουν τα δεδομένα. Με αφορμή αυτό θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μαρκόπουλο. Εκτός εάν και η Επιτροπή ορισμένες φορές λειτουργεί ως πολιτική. Δηλαδή να έχουμε κυβέρνηση που λειτουργεί ως επιστήμονας
και Επιτροπή Ομοσπονδιακή. Δεν νομίζω, είναι ξεκάθαρη η ρόλη. Απλώς πρέπει μάλιστα, να τίθενται με αυτά τα ερωτήματα με τέτοιο τρόπο που να μην ερχόμαστε σε δύο μέρες να έχουμε άλλα θέματα. Νίκο. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μαρκόπουλο, θέλω να το ρωτήσω και πριν. Είσαι ρεπόρτερ, παραμένεις μάχημος ρεπόρτερ, ασχέτως ότι είσαι βουλευτής. Τι αίσθητα αποκόμιζες, αν εσύ την Τετάρτη μάθαινες ως ρεπόρτερ ότι η Επιτροπή έλεγε ανοίξτε. Και οικονομικό, Δημήτρης. Το ξέρετε το χώρο πολύ καλά. Και την Παρασκευή ακούγεις αυτό που άκουσες. Τι θα υποψιαζόσουν. Κοίταξα, η πρώτη εικόνα είναι έτσι όπως περίπου τα περιγράφεται. Όμως υπάρχει και μια εικόνα πίσω από την εικόνα. Δηλαδή, εάν έχει υπάρξει μια στάθμιση ακόμα και της τελευταίας στιγμής από την πλευρά των επιστημόνων, οι οποίοι είπαν, OK, είχαμε μια εικόνα την Τετάρτη, την Πέμπτη, αλλά φαίνεται ότι κάτι βρίσκεται σε μια κλιμάκωση. Αυτή η αμφιβολία, επειδή τώρα να το λέμε ξεκάθαρα και θα το πω, παιδιά, γιατί σας αισθάνομαι συναδέλφους, παιδιά, θα πρέπει να τη δούμε λίγο την κατάσταση και λίγο διαφορετικά. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Εδώ μιλάμε για κινδύνους. Εδώ μιλάμε για μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη, σαν την Πάτρα, που ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, όπως και η Δυτική Μακεδονία για την Κοζάνη. Θρύνησαν νεκρούς. Επειδή λοιπόν εκεί μπορεί να μπει και έστω και την τελευταία στιγμή μια αμφιβολία, μπορεί όντως να υπήρξε ένα πισωγύρισμα. Και θα πω και κάτι. Με μεγάλη αγάπη και κατανόηση για τον εμπορικό κλάδο, εγώ για χρόνια παρακολουθούσα το εμπόριο. Ήμουν δημοσιογράφος εξειδικευμένος κιόλας σε αυτούς τους κλάδους. Έχω δηλαδή φιλίες. Ο Καφούνης του Εμπορικού Συλλόγου είναι άνθρωπος με τον οποίο γνωριζόμαστε, με τον Κορκίδη είμαστε φίλοι, έχουμε κάνει παρέα. Όμως αυτή τη στιγμή θα το πω λίγο απλοϊκά. Δεν είναι η πρώτη μέρημνα το εμπόριο. Είναι σημαντική μέρημνα, έτσι, η καθοριστική, η οικονομία. Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να ισοφαριστεί με το οτιδήποτε άλλο. Εάν λοιπόν την τελευταία στιγμή υπήρξε μια στάθμιση κινδύνου και κάποιοι επιδημιολόγοι πρότειναν ότι εδώ πάμε σε μια αύξηση των κρουσμάτων, μην τυχόν έχουμε νεκρούς, νομίζω ότι και οι ίδιοι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου και πάντως, οι ίδιοι θα έλεγαν μην τεθεί σε αμφιβολία ανθρώπινη ζωή. Μισό λεπτό. Κύριε Μαρκόπουλε, κύριε Καφαντάρη, πριν, εδώ είναι να μιλήσει κιόλας άλλωστε, σας είπε και ένα γενικότερο θέμα, εκτός από το συγκεκριμένο, που την Παρασκευή το μεσημέρι έλεγε ο Πρωθυπουργός αυτά και την Παρασκευή το βράδυ η απόφαση άλλαξε. Λοιπόν, έθεσε ένα γενικότερο ζήτημα, του βλέποντας και κάνοντας. Στην αντιμετώπιση πανδημίας, αλλά και κάτι άλλο υπενόησε ότι έχετε ένα σχεδιασμό. Αν κατάλαβα καλά, ο σχεδιασμός αυτός και θα με διορθώσει, κύριε Καφαντάρη, αφορά το πώς θα λειτουργεί πλέον η αγορά και ακόμα και μια αλλαγή στον τρόπο, στο μοντέλο της αγοράς σε βάρος των μικρών επιχειρήσεων και υπέρ κάποιων μεγαλύτερων. Αν εννοούσατε αυτό, κύριε Καφαντάρη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και δεν είναι τυχαίο. Αν κοιτάξουμε. Θα το απαντήσω, κυρία Καφαντάρη, για να τοποθετηθείτε. Δεν θα σας διακόψω. Ναι. Δεν υπάρχει, ανέκαθεν η Νέα Δημοκρατία ήταν το κόμμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ για πρόφανη πολιτική στόχευση και σκοπεύει ουσιαστικά σε μια διαφορετική εικόνα η οποία δεν υπάρχει για τη Νέα Δημοκρατία. Ότι είναι το κόμμα του μεγάλου κεφαλαίου, ότι είναι το κόμμα της διαπλοκής κτλ. Προφανώς και δεν υπάρχει αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι στους εμπορικούς συλλόγους της χώρας η Νέα Δημοκρατία πάντοτε παίρνει πολύ πολύ μεγάλα ποσοστά και πρωτιές. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να πω και κάτι, επειδή ήμουν στην Ολομέλεια της Παρασκευής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αίσθημα ευθύνης είπε και κάτι άλλο, ότι αν κριθεί ότι η πανδημία έχει συγκεκριμένα μεγέθη, δεν θα διστάσει να πάρει αποφάσεις. Αυτό που καθοδηγεί αυτή τη στιγμή τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι το πώς θα σωθούν οι ανθρώπινες ζωές. Και μάλιστα θα πω και κάτι και για το ΣΥΡΙΖΑ, για να δώσω και την πάσα στην καλή συνάδελφο. Την άκουσα με μεγάλη προσοχή, όπως έχω ακούσει και πολλούς συναδέλφους όλη την ημέρα να τοποθετούνται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν κατάλαβα τελικά ποια είναι η θέση τους για τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή η θέση τους για τη Θεσσαλονίκη ήταν τώρα, να ανοίξει ή να κλείσει. Κριτική ακούω θέση, δεν έχω καταλάβει. Ωραία, είναι πιο ωραία πάσα, λέτε. Αν θέλετε, ξεκινάτε από εκεί, κυρία Καφαντάρη, και πείτε και τι άλλο θέλετε, βέβαια. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να μας πείτε. Θα παρακαλέσω, μικροφωνίζει αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να μιλήσω. Μπορεί να γίνει κάποια διόρθωση. Θα κάνουν ό,τι μπορούν οι τεχνικοί να το διορθώσουν αυτό. Το ακούσαν ήδη. Το ακούσαν ήδη. Θα πάμε και σήμερα γιατί θα βοηθήσει και το διάλειμμα. Ναι. Αλλά για λοιπόν, κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των μικρομεσαίων, νομίζω ότι ο κάθε μικρομεσαίος και μικροεπιχειρηματίας το έχει καταλάβει. Εγώ θα πω ένα πράγμα, μπορεί να μην είναι στη συζήτησή μας, μόνο και μόνο αυτό που θα συζητηθεί στη Βουλή, η πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμψης, που ουσιαστικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν λέει τίποτα,
το τίποτα σε εισαγωγικά, δείχνει το ενδιαφέρον για τους μικρομεσαίους. Εγώ θέλω να πω ότι οι εμποροί δεν αρκεί να τους χαϊδεύουμε, ότι σας συμπαθούμε, ότι είμαστε κοντά σας και όλα αυτά. Η πράξη πρέπει να δείξει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο εμπορικός κόσμος, ο επιμελητηριακός κόσμος, οι σύλλογοι εμπορικοί έχουν δείξει μεγάλη υπευθυνότητα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα του ενός χρόνου και για το θέμα της πανδημίας και πως για το θέμα της υγείας, να το πω έτσι απλά, αλλά βέβαια και με προτάσεις συγκεκριμένες με τις οποίες δεν έχει λάβει υπόψη της η κυβέρνηση, γιατί είναι και οικονομία, ξέρετε. Και δεν είναι ένα μαγαζί που κλείνει και ανοίγει, είναι οικογένειες που ζουν, είτε από τους επιχειρηματίες, είτε από τους εργαζόμενους στο εμπόριο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι το εξής, ότι αν ενδιαφερόταν ουσιαστικά η κυβέρνηση, γιατί βάζουμε μπροστά την υγεία, την ατομική ευθύνη κλπ. Σαφώς υπάρχει θέμα ατομικής ευθύνης, αλλά το κύριο είναι η πολιτεία να εμπνέει εμπιστοσύνη, ούτως ώστε ο καθένας να ακολουθεί κάποια μέτρα. Γιατί όταν βλέπει τον Πρωθυπουργό στην Ικαρία να συνοστίζεται με κόσμο ή στην Μπάρνηθα και ο ίδιος κάθε πρωί μπαίνει στα λεωφορεία και στα τραμ ο ένας πάνω στον άλλον και δεν παίρνονται μέτρα, ναι, καταλαβαίνετε πώς κλονίζεται και η εμπιστοσύνη του κόσμου. Εγώ πιστεύω στην ατομική ευθύνη, σαφώς, αλλά αν πραγματικά υπήρχε ενδιαφέρον ουσιαστικό, θα είχε ενισχυθεί το ΕΣΥ. Να ρωτήσω όμως, δεν απαντήσατε όμως. Δεν απαντήσατε όμως. Μισό. Πριν πάμε. Κυρία Καφαντάρη, συγγνώμη. Θα δώσετε μια απάντηση στο συγκεκριμένο, το οποίο θα σας το ρωτούσα και εγώ έτσι κι αλλιώς. Για τη Θεσσαλονίκη, εσείς τι θα προτείνατε τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα? Με συγχωρείτε. Οι εμπορικοί σύλλογοι εκεί, ναι, και το Δημοτικό Συμβούλιο που συμμετείχαν παράγοντες εμπορικοί και ο κύριος Τζιτζικώστας συμμετείχε, ναι, ναι, είπαν το εξής. Πέστε μας. Να επανεξετάσει η κυβέρνηση εσείς, τη θέση της για τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Εσείς τι λέτε, λοιπόν, να εγώ δεν είμαι εκείνη η οποία θα πει, ναι, τι πρέπει να γίνει. Αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας. Μέχρι πριν είναι ευθύνη της πολιτείας. Τι θα κάνατε πριν να μισθρώσετε κυβέρνηση? Αυτό το πράγμα, με συγχωρείτε, έχουν περάσει 2 χρόνια και για μήνες. Ό,τι γίνεται, ναι, αυτή τη στιγμή, ναι, η ευθύνη είναι στον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Λοιπόν, αυτό και τι θα κάνατε, ναι, είναι άλλο. Τι άλλο? Λοιπόν, τι θα εμείς πρώτα απ' όλα, ναι, θα ακούγαμε θα την επιστήμη. Πανδημία. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Πείτε μου τι θα κάνατε. Όχι, παρακαλώ. Πάρτε το πίσω αυτό, τι? Γιατί το θεωρώ ότι κοροϊδεύετε. Δεν σας κοροϊδεύω καθόλου, δεν έχω τι απόψεις. Δεν θα είχαμε πανδημία? Η πανδημία είναι κάτι παγκόσμιο. Είναι χρυσό ο κ. Στάξης και έχουμε πανδημία. Εντάξει, θα μια υπερβολή αυτό. Αυτό εννοούσα. Με συγχωρείτε. Λέω λοιπόν, δεν σας ειρωνεύω. Η διαχείριση της πανδημίας είναι το πρόβλημα. Και αυτή τη στιγμή, αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα υπήρχαν μεθ, θα είχαν επιταχθεί τα ιδιωτικά, ναι, που δεν τολμάει η κυβέρνηση και δεν θα ήταν πόσοι διασωληνωμένοι εκτός των μεθ σε ράτζα. Μάλιστα. Δεν θα είχαν γίνει τα νοσοκομεία COVID, μεγάλα νοσοκομεία σαν το Αττικό. Διαβάζουμε σήμερα για το γεννηματάς επίσης. Τι πράγματα είναι αυτά? Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, σύμφωνο. Δεχτεί η απάντησή σας. Μια καλή ιδέα πάντως να πω, θα μπορούσε να είναι να και περιμένουμε... Και δεν θα απολυόταν γιατρός όταν υπάρχει ανάγκη, έτσι, γιατί έγινε και απόλυση. Μια καλή ιδέα, γιατί Νικό, τελείωσε η σύμβασή τώρα... του, όπως είπε ο κύριος Κοντοζαμάνης σήμερα. Λοιπόν, μια καλή ιδέα είναι να περίμεναν όλοι να βγουν οι λοιμοξιολόγοι την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο πρωί, εγώ θυμάμαι τον κύριο Πέτσα και τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, Σάββατο πρωί, μεσημέρι, 12-1 η ώρα, να κάνουν ανακοινώσεις. Να βγουν το Σάββατο. Ούτε και Τάρτη βγήκαν. Ούτε την Πέμπτη βγήκαν. Πώς δεν βγαίναν τώρα? Όχι, λέω τώρα δεν βγήκαν. Ναι. Δεν βγαίναν. Δεν βγαίναν οι υπουργοί. Η κυρία Πελώνη είπε ακόμα και για τα σχολεία που θα ανοίξουν την Τετάρτη προηγούμενη. Ναι. Θα πω ότι εδώ, εγώ και αυτό θέλω να πω. Στο, βέβαια είναι η σειρά του κυρίου και κύριου Γερογλου. Ναι, θα το δώσουμε. Υπάρχει ένα επικοινωνιακό μπάχαλο. Κύριε Γερογλου, ο κόσμο. Θα είναι και η κυρία Κεραμέο, από ό,τι ξέρω, στην Επιτροπή. Έτσι διάβασα. Την Τετάρτη, γιατί τα σχολεία. Την Τετάρτη, ακριβώ. Είναι μεγάλο θέμα τα σχολεία.
χρόνια. Τεράστιο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σωστά. Έτσι είναι. Πολύ σοβαρό. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη Θεσσαλονίκη τι θέση έχει. Ακόμα δεν το έχω καταλάβει, ούτε μου απαντήθηκε, επειδή έκανα και εγώ μια ερώτηση. Ναι, ναι, και εγώ την έκανα. Είστε πολύ ευφυείς να καταλάβετε, κύριε Βαρκόπουλε. Πάντως ούτε εγώ κατάλαβα, θέλω να πω, κύριε Καφαντάρη. Δεν πειράζει. Εγώ λέω τους φορείς της πόλης τι λένε. Μάλιστα. Εσείς λέτε ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ θέση για το θέμα αυτό. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέση, έχει πρόγραμμα και έχει συγκεκριμένες προτάσεις. Τι πρόγραμμα τώρα, πρόγραμμα που υπάρχει στη Δευτέρα. Έτσι να υπάρξει συνένεση αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, συνένεση στη διαχείριση της πανδημίας με ενίσχυση του ΕΣΥ, με επίσπευση των εμβολιασμών, με ελέγχους σε μεγάλους εργασιακούς χώρους. Σας ρωτάει ο εμπορικό σύλλογος της Θεσσαλονίκης, θα κάνεις μαζί μου, γιατί λέτε ΕΜΕΘ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γέρογλου. Μισό λεπτό, με συγχωρείτε. Πάμε στον κύριο Γέρογλου, γιατί σα βλέπω και χαμογελάτε, κύριε Γέρογλου. Το ίδιο ερώτημα στον κύριο Γέρογλου. Θα έχει ένα ενδιαφέρον, ναι. Τι θα εγώ το έχω απαντήσει προκαταβολικά. Ναι. Θα εφαρμόζαμε καταρχήν το θέμα, το κριτήριο τη περιφερειακή ενότητα ω βασικό στοιχείο για να αποφασίζει η Επιτροπή. Είπατε ότι να μην είναι οριζόντιες οι αποφάσεις. Βέβαια τώρα ακριβώς, για τα σχολεία, ας πούμε, είναι δύσκολο να μην είναι οριζόντιες οι αποφάσεις, έτσι, για τα λύκεια. Από ναι. Την Τετάρτη, ναι. Από την Τετάρτη, λοιπόν, θα είχε υποθεί σε ποιους νομούς ή σε ποιες περιφέρειες ή σε ποιους μεγάλους δήμους δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Δεν απαντήθηκε αυτό. Δεν απαντήθηκε αυτό. Όταν δόθηκε το πράσινο φως από τους δημοξιολόγους στην κυβέρνηση, δεν απαντήθηκε ουσιαστικά αυτό. Όχι, δεν τέθηκε. Σαν ερώτημα, λέτε. Σε περιφερειακές ενότητες τέθηκε το γενικό ερώτημα για όλη την Ελλάδα. Και βεβαίως μετά, ανάλογα με τα στοιχεία, μπήκαν οι περιορισμοί. Διότι προφανώς και δεν θα μπορούσαν να ανοίξουν εάν τα στοιχεία ήταν τέτοια ναι. Που δεν το δικαιολογούσαν, γιατί θα φτάναμε σε άλλα σημεία. Έτσι. Επομένως, απόλυτη προτεραιότητα στους επιστήμονες με τα σωστά κριτήρια και τη διαφάνεια που χρειάζεται. Αυτό είναι το ένα συγκεκριμένο και απαράβατο. Για αυτά που είπε η κυρία Καφαντάρη για τις επιτάξεις και για το θέμα της, το ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν τα ιδιωτικά νοσοκομεία από την πρώτη στιγμή και για το θέμα των εμβολιασμών, ότι δεν προχωρούν όπως πρέπει. Κοιτάξτε, οι επιτάξεις τώρα είναι για τις ΜΕΘ. Να πούμε τη λέξη και να τρομάζουμε. Γίνεται καμιά επίταξη και τα λοιπά. Πληρώνονται οι ιδιωτικές κλινικές. Αυτό το οποίο δεν έκανε η κυβέρνηση είναι, να τα εντάξει σταδιακά και με ένα συνολικό σχέδιο και τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ξέρετε ότι πριν μια εβδομάδα ανακοίνωσε ότι βάζει το 251. Ναι. Εάν σε όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία είχαν διατεθεί οι ανάλογες κλίνες για COVID και ΜΕΘ, έτσι, οτιδήποτε διαθέτει ότι διαθέτουν τα στρατιωτικά νοσοκομεία να είναι στο συνολικό σχεδιασμό, τότε δεν θα χρειαζόταν να πάρει απόφαση για το 251. Το ίδιο ισχύει και για τις ιδιωτικές κλινικές. Απ' την αρχή έπρεπε να είναι σε ένα ενιαίο σχεδιασμό και όταν χρειαζόταν να μπουν μέσα στην δυνατότητα. Γιατί όμως υπάρχει μια αντίφαση σε αυτό που και εγώ είπα τώρα. Επειδή τα δημόσια νοσοκομεία έχουν σηκώσει το βάρος, έχουν μείνει πίσω τα άλλα περιστατικά, τα ραντεβού, τα χειρουργία κλπ. Και σε πολλές περιπτώσεις άνθρωποι αναγκάζονται να πάνε, αναγκάστηκαν το προηγούμενο διάστημα να πάνε σε ιδιωτικά νοσοκομεία για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχουν. Με αυτήν την έννοια ο σχεδιασμός έπρεπε να είναι συνολικός. Αυτό σας λέω. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα επίταξης, γιατί είναι βαρύδουπη η φράση. Είναι θέμα να έχει ενταχθεί στο σχεδιασμό και ο ιδιωτικός τομέας και οι ανάγκες να καλύπτονται ενιαία. Αυτό θα ήταν το καλύτερο από την αρχή. Ναι. Δημήτρη, κύριε Μαρκόπουλε. Τώρα αν θέλετε άλλο χρόνο. Πολύ σύντομα, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα είπε και για τα σχολεία. Θα πάμε ένα δευτερόλεπτο. Ο ιδιωτικός τομέας ήδη σε ένα βαθμό έχει ενταχθεί. Με παρουσία τώρα, ιδιωτικών κλινικών, μη λέμε τώρα περιστατικά, και στο Περιστέρι υπάρχει, μπήκαν γράφουν. Για τις επιτάξεις. Έχετε δει το παραπεμπτικό, της είπε τι προϋποθέσεις. Μην μιλάμε όλοι μαζί, είπατε ότι δεν έχετε καλό ήχο και εγώ δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω. Τι προϋποθέσεις δίνει για να μεταφερθούν ασθενείς στην κλινική του Περιστερίου. Για τις επιτάξεις, κυρία Καφαντάρη, δεν είναι ωραία. Δεν μπορούμε να ακούσουμε ένα στον άλλο. Για τις επιτάξεις,
ο ΣΥΡΙΖΑ από το Μάρτιο πέρυσι, που δεν χρειαζόντουσαν επιτάξεις, φώναζε να γίνουν επιτάξεις. Ξέρετε πόσα αχρίαστα εκατομμύρια ευρώ θα αυτό είχε δώσει το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, αν είχαμε μέσα, ρίχναμε λεφτά. Και ο κόσμος είναι διασωληνωμένος στο Καφατάρη, διάδρομο των νοσοκομείων. Διέκοψα. Έλεος. Δεν σας διέκοψα. Δεν είναι ωραίο ηχητικά αυτό που εντάξει κάνουμε τώρα. Λοιπόν, δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, από πέρσι θα λοιπόν το Μάρτιο λεπτά που φώναζαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να γίνουν επιτάξεις, πέρσι δεν χρειαζόντουσαν. Φέτος είναι αλλιώς η κατάσταση. Από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο αφήστε με, κυρία Καφατάρη, να ολοκληρώσω. Δεν σας έχω διακόψει καθόλου. Αφήστε εντάξει με. Λοιπόν, εντάξει. Και επίσης για τα εμβόλια, παρακολουθούμε και πράγματα τα οποία ακούγονται και δεν έχουν καμία βάση. Είπε ο κύριος Τσίπρας και μετά το μάζεψε και πέρασε σε άλλο θέμα πάλι την Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής για τα εμβόλια στη Γερμανία. Ουσιαστικά τι λέγοντας, η Γερμανία είναι 80 εκατομμύρια πληθυσμός και φωνάζοντας ότι οι Γερμανοί έχουν 160 εκατομμύρια δόσεις δεσμευμένες. Μα και η Ελλάδα έχει 24 εκατομμύρια δόσεις δεσμευμένες, τις διπλάσεις και παραπάνω για τον πληθυσμό τους. Είναι και αδιάβαστη, δηλαδή λένε πράγματα τα οποία δεν στέκονται. Mm. Επίσης για τις ΜΕΘ, άκουσα να ακούω με ευκολία αυτό το «θα κάναμε περισσότερες ΜΕΘ». Πώς? 575 παραδώσατε και αυτή τη στιγμή, 525 αν δεν κάνω λάθος, δεν το συγγνώμη, και αυτή τη στιγμή είναι 1.475 μέσα σε λίγους μήνες. Τώρα ο κόσμος αυτό καταλαβαίνει τότε γιατί είναι διασωληνωμένοι εκτός των ΜΕΘ, κύριε Μαρκόπουλε. Συγγνώμη, τι είναι αυτά που λέτε, όταν αίθουσες χειρουργείων τις κάνετε ΜΕΘ, ΜΕΘ σημαίνει τρία άτομα προσωπικό. Δεν είναι μόνο λοιπόν τα υλικά και οι εγκαταστάσεις. Βασίζεστε είναι πάντα γιατροί, σε μισή πληροφόρηση και μιλώ για σας προσωπικά. Που εσείς με προσλαμβάνετε. Λάγατε για πρόωρα εξιτήρια, μια καταγγελία η οποία βασίστηκε σε μια ειδικευόμενη γιατρό και διαψεύτηκε. Μιλάγατε για τα self-tests και το διαγωνισμό αλλά με τη Siemens. Κύριε Μαρκόπουλε, αυτό με την ειδικευόμενη γιατρό, μην το λέτε. Γιατί όποιος υγειονομικός έχει τολμήσει να βγάλει κάτι στον αέρα, σχεδόν διώκεται. Σας θυμίζω την υπόθεση του κυρίου Καταραχιά. Καταρχά, του Προέδρου του Σωματείων Εργαζομένων στον Άγιο Σάββα, ο οποίος δεν ανανέωθηκε η σύμβασή του. Την ώρα δηλαδή που επιστρατεύονται οι γιατροί, απολύθηκε ένας γιατρός επειδή βγήκε και μίλησε. Κάτι. Γιώργο, θα μου επιτρέψει τον ελληνικό γνωριζόμαστε ναι τόσα χρόνια. Στη Θεσσαλονίκη παραπέμπονται στον εισαγγελέα για δηλώσεις γιατροί. Αυτή τη στιγμή, επειδή παρακολουθώ πολλές από τις καταγγελίες, εγώ προς Θεού τον συνδικαλισμό τον θεωρώ ιερό και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να υπάρχει και να μας πιέζει είναι ενοχοποιημένο στην Ελλάδα όπως το όντως, λοιπόν, να κλείσει, πάμε σε διάλειμμα πρέπει και θα γυρίσουμε. Παίζονται πολλά παιχνίδια φανερά και κρυφά. Να είμαστε προσεκτικοί στις καταγγελίες. Πολλά ακούγονται τα οποία δεν ισχύουν. Λοιπόν, διάλειμμα. Να ζητήσω από όλες πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα γυρίσουμε με τους τηλεθεατές μας και με τους καλεσμένους μας βέβαια. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στις παρεμβάσεις και θέλω τον τηλεθεατό μας να καλησπέρισουμε. Έχουμε καλή εβδομάδα στον πρώτο από τους τηλεθεατές μας που θα βγουν στον αέρα, κύριος Μανώλης Μουστάκας. Καλησπέρα κύριε Μουστάκα, σας ακούμε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή ανάσταση. Χρόνια πολλά στους όλους Έλληνες. Κύριε Ξενάκη, πέστε μας. Συγχαρητήρια στο πάνελ. Θέλω να πω στον πρωθυπουργό μας, στον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Γιατί διάβασα στις εφημερίδες ότι 135.000 πεθαίνουν και γεννιούνται 80.000 παιδιά. Ναι. Ενώ πριν μια δεκαετία ήταν το ανάποδο. Δίνει 2.000 για το κάθε παιδί. Να το κάνει 5.000. Μάλιστα. 5.000. Λοιπόν, ακουστήκατε, είναι μια καλή ιδέα όντως και ακουστήκατε και είναι σημαντικό να υποθεί αυτό γιατί σε λίγα χρόνια η Ελλάδα θα είναι 7 εκατομμύρια από 10 που είναι σήμερα 11. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μουστάκα. Να είστε καλά. Πάμε στην κυρία Εκατερίνη Νταβέλη. Καλησπέρα κυρία Νταβέλη από το Εγάλεο. Σας ακούμε. Παρακαλώ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας κύριε Ξενάκη. Έστε θα ήθελα να κάνω μία παράκληση. Εδώ στο Εγάλεο ποτέ δεν άκουσα να το συζητήσουν. Δίπλα μου είναι διασυλλονημένοι δασκάλα, παιδιά, ναι, καθηγητής. Είναι η πεθερά του όλοι. Αγίου Βασιλείου, Αγίου και Λακωνίας. Τι εννοείτε, ότι υπάρχουν πολλά είναι κρούσματα. Είναι και το κορονοϊό κάθε μέρα πεθαίνουν. Δεν άκουσα τίποτα να πει ο κύριος Μητσοτάκης με την κυρία Κεραμένου. Μάλιστα. Όπου πιέζουν να πάνε τα παιδιά σχολείο. Λοιπόν, ακούει τώρα ο κύριος Ξενάκος τον λένε. Εάν στείλουν τα παιδιά σχολείο, είμαι γιαγιά, έχω δύο παιδιά
σχολείο. Μάλιστα. Τρίτη και πρώτη ηλικίου. Θα δούμε την Τετάρτη. Αν πάνε τα παιδιά προτού το Πάσχα σχολείο, μόνο αυτά που πεθαίνουν κάθε μέρα. Λοιπόν, κυρία Νταβέλη, σας ακούσαμε. Παρακαλώ, δεν θα το κάνετε αυτό, προς Θεού. Τα παιδιά φαντάζομαι θα υπάρχουν υπεύθυνες αποφάσεις. Υπάρχουν και τα τεστ, τα self-test που θα κάνουν τα παιδιά πριν πάνε στα σχολεία. Θα δούμε όμως θα γίνουν τα σχολεία. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δημήτρη Αλεξίου. Καλησπέρα, κύριε Αλεξίου, από τη Νέα Σμύρνη. Σας ακούμε. Ναι, θα ήθελα να πω και εγώ το πρόβλημά μου. Πέστε μας. Σας ακούμε. Καλησπέρα και σε όλους και σε όλο το πάνελ. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα μαγαζιά. Υπάρχουν ανθρώποι που πραγματικά δεν έχουν πάρει ούτε την επιστρεπτέα προκαταβολή. Ναι. 5 μήνες δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Δηλαδή υπάρχει και ζήτημα επιβίωσης. Κύριε Αλεξίου, συγγνώμη για το λιανεμπόριο. Για μαγαζί του λιανεμπορίου μιλάτε τώρα. Μάλιστα, ναι, βεβαίως. Και δεν έχετε πάρει επιστρεπτέα προκαταβολή ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. Μάλιστα. Αρκετές. Λοιπόν, κύριε Αλεξίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούστηκε εδώ, είναι, θα μας απαντήσει και. Σωτήρη, πάντως ένα λεπτό μόνο για τη Μακρινίτσα. Πριν από λίγο συνελήφθη ο δράστης. Μάλιστα. Έτσι, για το έγκλημα αυτού του διπλού εγκλήματος. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Νίκο Ευσταθίου. Καλησπέρα, κύριε Ευσταθίου, από τον Πειραιά. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Κύριε Ξενάκη, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος μου είναι πάρα πολύ λίγος. Έτσι. Πέστε με. Κύριε Ξενάκη, καλησπέρα. Σας ακούμε. Επειδή ο χρόνος μου είναι πολύ λίγος και το ξέρω. Θέλω να με ακούσετε προσεκτικά και να μου απαντήσετε μετά. Λοιπόν, βλέπω ένα πολύ μεγάλο εφησυχασμό των εμπόρων. Ο κύριος Καφούνης, πολύ εφησυχαστικός. Τα επιμελητήρια του Πειραιά, των Αθηνών, όλα είναι τέλεια. Και είδαμε ένα άνοιγμα σήμερα που γελάει όλη η Αθήνα. Ήμουνα στην Ερμού 3 ώρες, γελάει το Πανελλήνιο. Είναι άνοιγμα αυτό για λιανεμπορίου. Όταν, προσεκτικά θα σας πω, στα μέσα Μαρτίου και αρχές Μαρτίου έλεγαν όλα τα site, όλα τα κανάλια, η κυρία Λινού, η κυρία Παγώνη, ανεξαρτήτως κρουσμάτων θα ανοίξει το λιανεμπόριο με φυσική παρουσία, μόνο με το 13032 και με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, με τη μάσκα, με ένα άτομο στα 25 τετραγωνικά, ναι. Ελεύθερο το εμπόριο και τα μόλ. Και περνάει 16, περνάει 22, περνάει το 29, περνάει το 5, θα πάρουν στο 15, θα πάρουν στο καλοκαίρι. Ποιο είναι εμπόριο. Κοροϊδία, κύριε Ξενάκη. Κοροϊδεύουν όλοι. Μάλιστα. Και κάτι άλλο. Οι εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή, αυτοί που είναι σε αναστολή, 8 μήνες τώρα και δουλεύουν οι επιχειρήσεις τους. Τα οπτικά καταστήματα έχουν σε αναστολή εργαζομένους. Λοιπόν. Πότε αυτοί θα πάνε στη δουλειά τους. Κύριε Ευσταθίου, ευχαριστούμε πολύ. Ακούστηκαν τα θέματά σας. Τα είπε όλα. Πάμε. Κύριος Δαβίδ Κατριαδάκης. Καλησπέρα, κύριε Κατριαδάκη. Το Νέο Κόσμο. Καλησπέρα, σας ακούμε. Κύριε Σταθάκη. Πέστε μας. Μ' ακούτε έτσι. Πολύ καλά. 2 ερωτήματα έχω να κάνω. Τον αγώνα κατά της επιδημίας. Επιτροπή ψυχολόγων υπάρχει. Μάλιστα. Επιτροπή οικονομολόγων υπάρχει. Επιτροπή συνταγματολόγων υπάρχει. Ή μόνο είναι η διοίκηση επιτελείου. Μία ερώτηση είναι. Και η άλλη. Η άλλη ερώτηση είναι και απευθύνομαι κυρίως στον κύριο Κερδίκογλου. Στον κύριο Γεγέρογλου θέλετε να πείτε, ναι. Ή στον κύριο Γεγέρογλου. Ναι. Ναι. Δυστυχώς από ένα δημοψήφισμα να το κακό θα επεκταθεί η ζημιά της δεξιάς. Από τη ζημιά της δεξιάς δεν εισπράττει κανένα από τα 5 κόμματα. Μάλιστα. Λοιπόν. Λοιπόν, το σημειώσαμε, το ακούσαμε, θα το σχολιάσουμε μετά. Πάμε στην κυρία Βαρβάρα Δεναξά. Καλησπέρα σας, κυρία Δεναξά, από τον Πειραιά. Ναι, καλησπέρα σας, κύριε Ξενάκη. Σας ακούμε. Πήγα σήμερα στο ΙΚΑ του Πειραιά. Ναι. Να κάνω το μοριακό. Ναι. Και μου είπαν ότι 22 Μαρτίου μου το κάνανε με το ζόρι και σήμερα με διώξανε. Δεν μου το κάνανε και μου είπε ο διευθυντής, είπε ότι να μην στο κάνουμε. Γιατί? Και ο κύριος Κονταρτζής, που είναι διευθυντής στο ΙΚΑ του Πειραιά, ναι, μου το γράψανε και στο χαρτί. Ο κύριος Καρταρτζής είπε να φύγετε, ο διευθυντής δεν σας το κάνουμε. Μάλιστα. Πήγατε επειδή είχατε κάποιο σύμπτωμα, επειδή είχατε κάποια... Εγώ 8 Μαρτίου νοσηλεύτηκα στο Τζάνιο νοσοκομείο. Μάλιστα. Μετά μου δώσανε αγωγή για το σπίτι
γιατί ήταν πολύ χάλια το νοσοκομείο, γεμάτο με σοβαρά προβλήματα και εγώ έκανα τη θεραπεία στο σπίτι μου. Μάλιστα, δεν ξέρω, το είναι πολύ ειδική από περίπτωση. Το ακούσαμε από κορονοϊό, έτσι. Ναι, και θέλω να κάνετε τεστ για να δείτε αν έχετε τελειώσει. Με διώξανε, δεν μου κάνανε το τεστ. Λοιπόν, το κρατάμε, το ακούσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχουμε χρόνο. Α, ένα ακόμα, μπορούμε, μου λένε ένα ακόμα. Άρα θα βγάλουμε τον κύριο Εμμανουήλ Μυριανάκη. Κύριε Μυριανάκη, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Από τη Λούτσα, σας ακούμε. Πέστε μας. Παρά το ότι προσπάθησα να επικοινωνήσω με email μαζί σας, ήταν αδύνατον. Γι' αυτό και βγαίνω στο τηλέφωνο. Πέστε μας. Δεν έχω δει να ασχοληθείτε καθόλου και προφανώς γνωρίζετε με τις σχολικές μεταφορές. Γνωρίζετε το ότι τα σχολεία, παιδιά, είναι 10 μήνες τους 13 κλειστά. Ναι. Έχουμε πάρει έργο οι μεταφορείς από την περιφέρεια με τριετή σύμβαση. Έχουμε δώσει τις εγγυήσεις που είναι 5% επί του έργου. Ναι. Είμαστε υποχρεωμένοι βάσει συμβάσεων να έχουμε όλο το χρόνο, για να πληρωθούμε έστω και ένα μήνα, τα αμάξια, όπως τα ταξί, τα βάν που έχουν 100 ευρώ το μήνα ασφάλιστα. Όλο το μήνα τα αμάξια να έχουν ασφάλεια και τα πάντα. Και δεν έχετε πάρει τίποτα εσείς. Είναι και οι μεταφορές των μαθητών. Ούτε ένα ευρώ δεν βγάναν αποζημίωση. Ναι, είναι μάλιστα. Καθαρά της περιφέρειας Αττικής. Θα πρέπει να απευθύνετε στον αντιπεριφερειακό. Δεν είναι της περιφέρειας Αττικής. Έχω κάνει. Ναι. Έχω κάνει και τον Ιούλιο και τον Ιανουάριο στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον κύριο Πατούλη. Έχω μιλήσει με τον κύριο Πέπα, τον αντιπεριφερειάρχη. Ωραία, να το δούμε, κύριε Μυριανάκη, να το δούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας ακούνε κιόλας. Και ακούνε. Σίγουρα το έχουν καταγράψει, οπότε θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα ανάποδα, επειδή πρέπει να κλείνουμε σιγά-σιγά, να ζητήσω ένα σχόλιο από τον κύριο Γιαγιάρογλου, για αν θέλει να σχολιάσει κάτι από αυτά που ακούσαμε ή γενικότερα. Ναι. Να προσθέσω. Εκτός από το υγειονομικό, τα μέτρα στο Υπουργείο Εργασίας. Κύριε Γιαγιάρογλου, θέλω και ένα σχόλιο σας για τις καταγγελίες του συναδέλφου σας. Πολύ γρήγορα. Του κυρίου Βρούτσι σε σχέση με την υπόθεση. Μην ανοίξουμε τώρα το θέμα αυτό τώρα γιατί θα φάμε όλοι μας την ένα σχόλιο όμως. Τρία λεπτά έχουμε να κλείσουμε. Έχουμε τρία λεπτά για να κλείσουμε. Αυτό δεν είναι συζήτηση. Ναι, ναι, έχουμε τρία λεπτά για να κλείσουμε. Παρακαλώ. Ένα σχόλιο καθ' αυτό. Γιατί ακριβώς έχει γίνει. Να πω ότι με αφορμή την μη στήριξη των μεταφορέων σχολικών μετακινήσεων, να πω ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν στηρίζεται, δεν έχει ενταχθεί στα μέτρα στήριξης για διάφορους λόγους. Το δίκτυο ασφαλείας και στήριξης δεν ήταν τόσο πυκνό. Μάλιστα. Είναι περίπου λοιπόν, 450.000 άνθρωποι εργαζόμενοι. Οι οποίοι είναι εκτός κάθε στήριξης, λέτε. Άνεργοι, ναι. Εάν δεν υπάρχει αυτή η στήριξη και μια αναγκαία στήριξη για το λιανεμπόριο, την εστίαση και όλους τους επαγγελματίες, δεν μπορεί απερίσπαστα να επικεντρωθεί το σύστημα στην αντιμετώπιση λοιπόν, της πανδημίας να έχει μοναδικό κριτήριο την υγεία του ανθρώπου. Πολύ σύντομα, ένα μικρό σχόλιο του κ. Καφαντάρη, παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας κόβω λίγο απότομα, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, αλλά πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα, πολύ μόνο... σύντομα, κ. Καφαντάρη, με μια κουβέντα, παρακαλώ. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι οι ακροατές που μιλήσανε πήραν τηλέφωνα, αποτυπώσανε ποια είναι η κατάσταση στην κοινωνία. Και κάποια στιγμή πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει στην κοινωνία, να την ακούσει, γιατί φοβάμαι ότι δεν ακούει την κοινωνία. Βάλανε θέμα για τη λειτουργία των σχολείων, κάτι πολύ σοβαρό που πρέπει να γίνει με προσοχή, με τεστ, με υγειονομική επιτήρηση και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς, έτσι, και με χώρους άλλους να αραιώσει ο κόσμος και τα παιδιά. Αν είναι να ανοίξουν με τέτοιες συνθήκες όπως είναι τώρα, δεν νομίζω ότι λοιπόν, θα φέρει καλό ωραία. Αποτέλεσμα. Μάλιστα. Μιλήσανε για την υγεία και βέβαια μιλήσανε για την οικονομία που δυστυχώς αν μία επιχείρηση κλείσει δεν θα ξανανοίξει λοιπόν, και μετά την πανδημία. Καφαντάρη. Αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει να σκύψει ο κύριος Μητσοτάκης. Κύριε Μαρκόπουλε, να λύσει. Τελευταίο σχόλιο από γιατί σας. Δύο χρόνια κυβερνάει. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Μαρκόπουλε. Ο κ. Μητσοτάκης κυβερνάει δύο χρόνια και χαίρει της απόλυτης εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού. Βλέπουμε ότι οι πολιτικές του επιδοκιμάζονται. Είναι μια σύνθετη προφανώς κατάσταση. Κανένας δεν παραγνωρίζει τα προβλήματα. Ακούμε τους πολίτες. Είναι δεδομένο ότι η πανδημία έχει φέρει εξελίξεις που κανένας δεν μπορούσε πριν από δύο χρόνια να τις φανταστεί. Όμως νομίζω ότι διαχειριζόμαστε παρά τα λάθη, τα υπαρκτά, με μεγάλη επάρκεια αυτή την κρίση. Και γι' αυτό το λόγο θα περάσουμε σε μια νέα περίοδο μέσα στο επόμενο διάστημα
που πραγματικά θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε. Είναι σημαντικό, κύριε Μαρκόπουλε, αυτό που ο κ. Γκέρογλου, αν είναι 350.000 άνθρωποι, δεν ξέρω πώς είναι, οι οποίοι δεν εμπίπτουν σε κάποιο δίκτυο βοήθειας, νομίζω ότι είναι σημαντικό να σκύψετε πάνω στους ανθρώπους αυτούς και να καταλαβαίνετε πιο καλά από μένα. Υπάρχουν μέρημνες, έχουν πέσει μόνο το 2020 24 δισεκατομμύρια. Έχουν πέσει πολλά λεφτά, προφανώς. Άλλα 14. Αλλά και τώρα μα την εστίαση, μην ισοπεδώνουμε. Δεν λέω ότι η συνταγή είναι μαγική. Όμως υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια. Μάλιστα. Και ο κόσμος βλέπει, συγκρίνει και λοιπόν, βραβεύει. Ο κόσμος υποφέρει. Λοιπόν, κυρία και κύριοι, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεγέρογλου, κυρία Καφαντάρη, κύριε Μαρκόπουλε και τους τρεις σας. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα να έχετε. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που ήσταν και απόψε μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τρίτη, στις 10 παρα 10, πρώτο Θεός. Ωστότε, να προσέχετε. Καλή σας νύχτα, καλή συνέχεια.